Καλά θα γίνει με τους προηγούμενους. Κάθε φορά που να τελειώσουν και εμείς θέλουν να πούμε και 5 ρε φίλο στο στούντιο και αυτοί και τελειώνουν να πούμε και 10 και 12. Δηλαδή τι κατάσταση είναι αυτή. Θα διαμαρτυρηθώ η διεύθυνση αύριο το πρωί. Πρώτο πράγμα. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είναι ο Μπαλαντέρ. Τελευταίος για αυτή την εβδομάδα. Κρίμα, πραγματικά πολύ κρίμα. Παρά μέχρι τις 12 εδώ μέσα από τη συχνότητα του Λίμπερο 107,4 σε μια βραδιά Τσάμπιο Λίγκ. Έχουμε σε εξέλιξη παιχνίδια. Τα μάτια μας ως Ελλάδα και ως Κύπροι κάποιοι θα είναι στραμμένα και είναι ήδη στραμμένα στην Johan Cruyff Arena, όπου ο Αποέλ πάει για το θαύμα, το οποίο δεν θέλει η Ελλάδα, κόντρα στον Άγιαξ που πλήγωσε τον ΠΑΟΚ πριν από λίγες εβδομάδες. Φυσικά, σε αυτή την απόψινή μας προσπάθεια, σε αυτό το απόψινό μας εγχείρημα, ακόμα ένα ραδιοφωνικά, δεν είμαστε μόνοι μας. Συνδεόμαστε με τα νέα στούντιο του Λίμπερο 107,4, τα οποία εγκαινιάζει ο Νίκος Μοσκοβίτης. Νίκο, καλησπέρα! Δεν τα εγκαινιάζω, ρε φίλε. Πρώτη φορά είναι. Δεύτερη φορά, μάλλον. Α, ναι, τα έχουμε ξαναδουλέψει, σωστά. Ναι, δεν τα εγκαινιάζω. Σωστό, Νίκο. Δεν τα εγκαινιάζω. Με ακούς καλά? Σε ακούω καλά. Ένα, ωραία. Ένα, Γιάννη, ένα τέτοιο που κάνει... Όχι. Ένα κρούτσου, δεν τα ακούς εσύ? Το ακούω μόνο εγώ. Το θέμα είναι, φίλε, πώς βγαίνουμε στον ακροατή. Αυτό είναι το θέμα. Τι λες, Γιάννη? Από εκεί είναι το μελέ, μάλιστα. Άμα παιδιά, απόλυτος. Μιλάμε για ηχεία ή μάλλον ακουστικά και μικρόφωνο τελευταίες τεχνολογίες. Γιατί εντάξει, ο Λίμπερο είναι ένας σταθμός ο οποίος... Έχουν χρησιμοποιηθεί σε podcast. Σε podcast, μάλιστα. Όχι τώρα που έχουν εμφανιστεί σε κάτι site της χώρας. Γατάκια! Ναι. Γατάκια! Άρα, εμείς κάναμε podcast, εντάξει, τώρα οι άλλοι... Ναι. Δεν θέλω να ευλογώ τα γένια μου. Ναι. Δεν είμαι τέτοιο. Αλλά επειδή γενικότερα μας κράζουν δεξιά και αριστερά, ρε παιδί, μας ευλογήσουμε στα γένια μας λίγο. Μάλιστα, κάνουμε κάτι καλά κάνεις. Νίκο, πολύ μου. Καλά κάνεις. Πολύ καλά κάνεις. Τι κάνεις, φιλαράκι μου, πώς είσαι? Έχω να πω. Έχεις ότι να πεις. Θα ζήσει η Ελλάδα, ρε παιδί μου, αν αποκλειστεί ο Άγιαξ σήμερα και προχωρήσει η κυπριακή ομάδα. Εσύ τώρα το πας με το θέλω περισσότερο, γιατί το στάξεις λίγο μαζεμένα, θα όχι, λέγαμε. Όχι, να σου πω λίγο κάτι. Πιστεύω ότι ο Αποέλ, ρε φίλες, από το παιχνίδι που το βλέπουμε μαζί από το στούντιο, αν θυμάσαι, ήταν καλύτερος του Άγιαξ, τον αδίκησε το 0-0. 100%. Έτσι. Και επειδή ο Αποέλ, ρε φίλε, είναι από την μαρτυρική Κύπρο, και ξέρω ότι και εσύ είσαι φίλος στον Πορτοκαλί, παρότι μ' αρέσει, συνάδελφε, που είσαι διαβασμένος και θυμάσαι πώς λέγονται και οργανωμένοι το ΑΠΟΕΛ. Ναι, ξαναλέω όμως. Υπερτικαλή! Φοράνε κίτρινα. Αφού ρε φίλε, με έχετε μπερδέψει. Είπαμε, από ΕΛΗ, όταν ήμουν παιδί, έπεσα σε ένα καζάνι με πορτοκαλί LSD. Εντάξει, ναι, ρε παιδιά, ωραία όλα αυτά, αλλά η ομάδα φοράει κίτρινα. Έβγαλε το κασκόλ που έχω σπίτι σήμερα. Ναι, η ομάδα φοράει κίτρινα, αλλά οι οργανωμένοι τη, ρε παιδί μου, οι supporters, έτσι να το πω έτσι, ρε παιδί μου, είναι υπερτικαλοί συνάδελφοι, θα λέγαμε. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ρώτα με, Νίκο, τι θες, εγώ είμαι εδώ για σένα. Αν ο Super 3, ναι, καλή ώρα, ξέρω εγώ, η Θύρα 4. Θύρα 4, να το πας λίγο στα δικά σου τα. Φοράει η ομάδα τη, η αγαπημένη, άσπρα και μαύρα. Ναι, ναι. Αν σου έλεγε ότι έπεσα σε, ξέρω εγώ, σε τι? Πράσινο LSD. Τι θα σκεφτόσουν, δηλαδή, δεν είναι ότι να είναι λίγο η κατάσταση. Πράσινο LSD, τώρα θα μου πεις υπάρχει περτικαλή LSD. Δεν υπάρχει περτικαλή LSD, συνάδελφα, αλλά εντάξει, οι οργανωμένοι του ΑΠΟΕΛ είναι οι πορτοκαλί. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να σου πω, λίγο περίεργο μου φαίνεται, λίγο awkward σε μου φαίνεται. Σε πειράζει? Όχι καθόλου, μακάρι τα παλικάρια σήμερα να φύγουν, ναι, με χαμόγελα από το Johan Cruyff Arena. Κοίτα, έχω εικόνα, να ξέρεις, το βλέπω το παιχνίδι. Ένα γκολ. Γιατί εδώ είμαστε μαζεμένοι όλοι οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ. Τι εγκαταστάσεις έχετε, ρε φίλε, στο... Βέβαια. Έχουμε και εδώ εικόνα, έχω, ναι, εικόνα live δηλαδή. Βέβαια. Βλέπω ότι ο Άγιαξ, ας πούμε, τώρα, ναι, 5 λεπτά είναι λίγο έξω, ναι, την περιοχή του ΑΠΟΕΛ. Τα φιλιά μας και στο κιτρινόμαυρο Κυλκίσο που αγαπούν πολύ τους Κύπριους, είναι η αλήθεια. Είναι μια πραγματικότητα, τους έχουν μια αγάπη. Και εκεί πέρα, γενικότερα οι φίλοι Κύπροι δεν έχουν πολλές συμπάθειες. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι μια αλήθεια, Νίκο. Δεν βγάζουν πολύ συμπάθεια. Δεν ξέρω. Επίσης, γιατί. Δεν νομίζω και αυτοί να συμπαθούν και πάρα πολύ κόσμο. Όχι, τον Ελλαδίτη, πώς τον λένε αυτοί, γιατί εσείς εδώ πέρα για εμάς, κάτσε να πω λίγο τώρα σε κυπριακό mode, είστε οι Ελλαδίτες. Εντάξει. Τρέφουν συμπάθεια, δεν έχουν θέμα όπως νομίζετε ότι έχουν. Απλά εσείς παρεξηγέστε από το ότι όταν έρχονται εδώ πέρα, ειδικά οι φοιτητές και οι φοιτητρίες δημιουργούν κλίκες. Μα φίλε, περίμενε. Δεν δημιουργούν κλίκες. Δημιουργούν μικρές κοινότητες, ρε φίλε. Ωραία. Μικρά societies, ρε παιδί μου. Είναι, ναι, πιθανόν να πετύχεις έξω σε φοιτητικό στέκι 20 Κυπρίους. Σαν αγέλη. Ναι, δηλαδή. Άντε, οκ, okay, είναι 3-4, ρε φίλε, που είμαστε από εκεί, το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά αυτό είναι. Κάναμε συνδικαλιστική ομάδα. Δηλαδή δεν γίνεται. Μην το παρακάνει, συνάδελφε, μην ξεφεύγει. Εντάξει, είπαμε, όχι και έτσι. Είχα Κύπρια παιδάκια. Παιδάκια. Στην κατασκήνωση ήταν. Παιδάκια. Όταν ήμουν ομαδάρχης. Και στην κλείσανε.
Ήταν πολύ καλά παιδάκια όλα. Δηλαδή είχαμε πολύ καλή σχέση. Έρχονται γκρουπάκια κτλ. Εγώ όταν πήγαινα, θυμάμαι. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, τότε, ναι, τότε έρχονται. Εγώ όταν πήγαινα Κύπρο για το μάτς με την LMSU, είχα πετύχει στο αεροδρόμιο ένα γκρουπ 20 παιδιών, 10, 11, 12 χρονών, τα οποία από την Κύπρο είχαν έρθει σε κατασκήνωση της Χαλκιδικής. Και επιστρέφανε και φυσικά καθυστερήσανε όλους εμάς που θέλαμε να μπούμε λίγο πιο γρήγορα στο αεροπλάνο. Έλα, Νίκο, γιατί βιαζόσασταν, ρε φίλε, σου είχε λείψει Χαλκιδική. Όχι Χαλκιδική, ρε. Όχι, όταν πήγαινε, όχι όταν ερχόμουν. Όταν πήγαινε. Γυρνούσαν τα παιδάκια. Τα ναι. Παιδάκια. Τα παιδάκια. Βλέπω ότι είναι κλειστή από πάνω η Γιώχαν Κρουεφάρινα που έκανε ένα πλάνο λίγο στην οροφή. Ναι, ναι. Την έχουν κλείσει και είναι ρε φίλε, δηλαδή τώρα με τι βεντάλια στο γήπεδο, ρε φίλε. Δηλαδή τι και σοπαδί είναι. Γίνεται αυτό. Σε συνθήκες βροχής μπορούν να το κάνουν. Δεν βρίσκω άλλο λόγο να το κάνουν, σου πω την αλήθεια. Εκτός αν θέλουν να προστατεύσουν τον, βασικά να προστατεύσουν τον αγωνιστικό χώρο από καιρικά φαινόμενα ενδεχομένως. Μα δεν χαλάει μετά η υφή του ποδοσφαίρου, ρε φίλε. Τώρα, η υφή. Και εκεί μπάσκετ γίνεται, ρε φίλε. Και εκεί, ναι. Και εκεί αντιγράφεται. Ναι, Μπεογκράτς Αρίνα. Μπεογκράτς, πώς λέγεται. Ναι. Τι ας πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Αλλά βλέπω στην τώρα αρχή, δηλαδή. Στα 25 λεπτά αγώνα παρακολουθώ. Ναι. Η του Άγιαξ πάλι, ειδικά αυτός ο Ταλιαφίκο, φίλε. Ο Ταλιαφίκο είναι... και περιμένει Ταλιαφίκο τον είναι... Ταλιαφίκο, ναι. Πηγαίνει με τα χίλια σε κάθε φάση. Και εδώ τώρα ο Μπλίντ πρέπει να έχει δώσει μια γεμάτη σε αυτό το μωρό, τον Ταμάρι που το βλέπουμε και την άλλη φορά. Α, πολύ καλό. Όχι, Ταλιαφίκο ήταν πάλι. Ταλιαφίκο, ναι, ποιος άλλος. Το τραβάει, το χτυπάει, το ρίχνει κάτω. Εσύ σου λέω δεν υπάρχει ο τύπος. Εν τω μεταξύ έχει αυτά τα μούτρα. Και το μαλλί το φλόρικο, αλλά σου λέω τώρα βαράει στο ψαχνό διαρκώς. Διαρκώς βαράει στο ψαχνό. Είναι κολοπέδι δηλαδή, θα λέγαμε. Εντάξει, Αργεντίνος είναι φίλο, και το καταλαβαίνω. Ναι. Απλά λίγο γενικότερα να ξέρεις μετά από αυτά τα παιχνίδια. Ο φίλος ο Τάντιτς. Ο φίλος ο Τάντιτς. Ο Άγιαξ δεν είναι, δεν. Έχει μπει στις ομάδες που τους έχω λίγο στο hate. Σαν και εμένα σήμερα το πρόγραμμα στην εκπομπή με τον Χρήσανθο που λέω καλή επιτυχία αύριο, λέω στην Παρτιζάν. Και μου λέει, καλά λέει, σε λέμε. Με τους γκρόμπαρι. Τη λέω, ρε Χρήστα, να αποκλειστεί η Μόλτερ. Τη λέω, δεν κατάσταση αυτή τώρα. Όχι, λέει, δεν γίνεται, λέει. Πράγμα. Γιατί σε σου έκανε η Μόλτερ, φίλε, δηλαδή. Με απέκλεισε, ρε Νικό. Καλά, ρε Νικό, τώρα, εντάξει. Okay. Τα χαιρετίσματά μου σε έναν από τους κορυφαίους γυμναστές που υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και βλέπει το live αυτή τη στιγμή. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Στέλεγος ομάδα Super League. Βλέπεις, εδώ δεν είμαστε ότι κιότι. Μόνο φαρίνα, γιότι. Τι γίνεται εκεί πέρα που είσαι, φίλε, πώς είναι η κατάσταση. Πού είμαι, ρε φίλε, εδώ. Εδώ. Σε καινούργια στούντιο. Σε καινούργια στούντιο. Όλα καλά. Νεόδυτα. Δεν, παιδιά, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να κάνω με τη ζέστη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τελειώνει, ρε Νίκο, το καλοκαίρι. Τώρα, τι τελειώνει, ρε Νίκο. Τελειώνει, αλλά η ζέστη δεν φεύγει, ρε φίλε. Γεια σου, Δημήτρη, φιλαράκι μου. Εντάξει, ρε Νίκο, φτάσαμε. Τι είχαμε. Θέλουμε λίγο ζέστη σε εκείνη την εβδομάδα ανάμεσα σε 10 με 17 Σεπτεμβρίου. Εκεί θέλω λίγο ζέστη. Εκεί. Γιατί θα φύγει διακοπές πάλι. Να μην πάμε, ρε φίλε, κάπου και εμείς άνθρωποι. Ρε Νίκο, δηλαδή. Ρε Νίκο, ρε Νίκο. Να πάμε και εμείς κάπου. Δηλαδή, θα με αφήσει σε μέρες. Πρέπει όλοι, δηλαδή, να πέφτουμε με τα μούτρα. Εντάξει. Σε μέρες αιχμής. Εκεί, Αύγουστο, να τρέχουμε σαν παλιοτουρίστες. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο που πηγαίνει ο ποιοτικός πληθυσμός, εμείς θα κάνουμε. Μην με πίσω. Παρακαλώ τώρα. Ναι, με αφορμή και ένα μήνυμα που έστειλε ένας φίλος τώρα βλέπω εδώ πέρα στο live. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε πριν από λίγο την μεταγραφή του Ντάνιελ Μαντσίνι. Έλα ρε φίλε, κλαίμε όλοι. Ο οποίος έκανε και δηλώσεις, θα μπει τους Ολαμπάου Τάρης, θα τη διαβάσετε. Κάτσε να δω. Κάνει καλό το παιδί, με αφορμή την παρουσία του στο αεροδρόμιο προχθές, φάγαμε όλοι πολύ ωραία. Εντάξει, οκ. Ναι, φάγαμε ρε παιδί μου κάτι ωραίο βραδινό. Έφαγες ρε Νίκο τώρα. Τριετές συμβόλαιο. Ο Ντάνιελ Μαντζίνι, γεννημένος 11-11 του 1996 στην περιοχή της Κόρδοβα στην Αργεντινή. Μάλιστα. Ωραία. Καλώς ήρθε το παιδί. Καλά να είναι. Γκολ να βάλει. Πολλά. Ασίστ να βγάλει πολλές. Το έχει και αυτό. Ο Άρης έκανε ακόμη μια μεταγραφή. Πάμε για τις επόμενες. Θα γίνουν άλλες δύο. Ίσως και μία ακόμα, λέω εγώ. Δύο συν μία. Καλό. Δύο συν μία. Ενδεχομένως και με προϋποθέσεις, θα λέγαμε, συνάδελφε. Εσύ που παίζεις. Ενδεχομένως και με προϋποθέσεις είναι οριστικό. Αύριο έχεις παιχνίδι, εσύ. 8 η ώρα, ρε φίλε, βάζω 10. Όπα, σέντρα για τον Άγιαξ, ο Ταλιαφίκο. Όχι, έχει κόρνερ. Κάνα δεκάλεπτο, φίλε, που ο Άγιαξ είναι. Στο 29 είμαστε, Γιώχαν Κρουεφάρινα, 0-0. Πολύ κοντά στην περιοχή του Αποέλ. Όλο το θέμα είναι, ρε φίλε, εγώ ξέρεις βασικά, αν να περάσει ο Αποέλ, που εντάξει, ως Ελλάδα πρέπει να υποστηρίζουμε τον Άγιαξ, γιατί κυνηγάμε Κύπρο. Είναι η αλήθεια. Μιλάτε για τον εαυτό σας. Αν να περάσει ο Αποέλ, θέλω να προηγηθεί ο Άγιαξ και να το κάνει πολλές καθυστερήσεις. Με πολύ άσχημο, με βίαιο τρόπο δηλαδή. Τώρα πού να πάει αυτό, τι. Καταλάβες. Να το βάλει το δικό μας το παλικάρι, ο Ταμάρι. Ο φίλος ο Τάντης το έκανε, ο αδελφός σου.
Λοιπόν, και να τους παγώσει εκεί πέρα στο τέλος τους Ολλανδούς. Και μετά στο αεροδρόμιο της Λάρνακας υποδοχή 7.000 κόσμος. Πολλάρα για τέτοια να πω. Με πορτοκαλί μπλούζες. Με πορτοκαλί μπλούζες φυσικά, γιατί είναι η πορτοκαλί. Έλα Παναγιά μου και Χριστέ μου, ρε φίλε, φοβερά πράγματα. Αφού είπαμε, ρε φίλε, είναι η μπουτίκ του Αποέλ είναι το Orange Store. Orange Store, βεβαίως. Την έχω επισκεφθεί. Καλά, αυτούς δεν τους φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα, ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, η ομάδα δεν φοράει κίτρινα με μπλε. Μπλε δεν είναι αυτό που βλέπω. Μπλε. Δεν έχω κάνει ποτέ αυτή την ερώτηση, ίσως θα πρέπει να την κάνω στο θείο μου που είναι από ελίστα. Κάντε μια φορά αλήθεια, δηλαδή πραγματικά πες έχω ένα στην εκπομπή που είναι περίεργος, παιδί μου, έτσι. Έχει θέματα, έχει OCD. Εντάξει, και ρωτάει. Ναι. Ο άνθρωπος έχει θέμα. Γιατί φοράνε αυτή η πορτοκαλί και η ομάδα φοράει κίτρινα με μπλε. Δεν το κάνεις αυτό το λάθος εκεί πέρα, δε φίλε Κύπριε, δεν το κάνεις. Εντάξει, όχι, πήρε κάρτα από τα παλικάρι. Ναι. Έκανε τη βλακία, τον κράτησε. Δεν είναι Κύπριος. Κύπριους πολλούς ο ρόστερ το πόλη δεν θα βρεις, να ξέρεις. Ναι, okay, αυτός ο... ναι, αλλά βλέπεις ότι δεν είναι το κίτρινο, ρε παιδί μου. Είναι το κίτρινο που πορτοκαλίζει λίγο. Δεν είχα τώρα πλάκα μας κάνεις. Σου λέω, πες ότι πάνε, έρχονται οι σουπεράδες στο Βικελίδης, εντάξει, και είναι όλο το πέταλο κόκκινο, για παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ό,τι να είναι η κατάσταση. Ένας φίλος λέει εδώ πέρα να περάσει λίγο από έλεγε να παίξει τη χρόνο πάλι Άγιαξ ΠΑΟΚ. Σωστά, γιατί όχι. Και φαντάζεσαι τώρα πάει ο Άγιαξ ομίλου στη Europa League και πέφτει με τον ΠΑΟΚ. Πάμε σε ένα τέτοιο σενάριο. Πάμε σε ένα τέτοιο σενάριο λίγο. Πάμε λίγο σε ένα τέτοιο σενάριο. Η νέα ψύχωση μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι το Champions League. Θα έρθει και αυτό, δεν θα αργήσει. Ναι. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Φαντάζεσαι, Άγιαξ, ΠΑΟΚ. Καλά θα ήταν. Άγιαξ, ΠΑΟΚ τι. Όμιλο Champions Europa League μαζί. Πιστεύω ότι ο Κόλκας. Πιστεύω ότι ο Κόλκας θα κατεβάζει Παναγίες μέχρι να πάει στο Άμστερνταμ που μπορεί να πει κιόλας δεν πάω, πείτε ποιος θέλει να πάει, εγώ δεν ξαναπάω εκεί πέρα ποτέ. Αυτός ο Ζυγιές, ρε φίλε, τι παιχτάρα είναι. Είναι ωραία σέντρα, βγάλω εδώ πέρα. Τι παιχτάρα είναι. Μια αναμπουμπούλα. Πώς την αγγίζει την μπάλα έτσι, ρε φίλε. Μια αναμπουμπούλα στην άμυνα του Αποέλ. Καλά φωνάζει εδώ πέρα ο παλίκαρος τώρα αμυντικός του Αποέλ, ότι πρέπει να βγούμε, ρε παιδιά. Δηλαδή έχουμε μείνει μέσα, καλά λέει. Μας έχουν βάλει στα δίχτυα. Ναι, δεν γίνεται τώρα έτσι. Δες τον τι κάνει, ρε φίλε. Τα αγγίγματά του στην μπάλα, φίλε, είναι πάρα πολύ καλά. Βελούδινα θα τα χαρακτηρίζαμε. Τα κοντρόλ του, οι τρίπλες του. Δηλαδή, δες τώρα εδώ τι ωραία τον έχει χορέψει δύο φορές τον τύπο με το 11, ο οποίος δεν το λες και διαβασμένο, Νίκο μου. Ο Ταμάρη είναι ο φίλος μας, δεν είναι, νομίζω. Αυτό ήταν. Δεν πειράζει. Πρέπει να... Αυτόν γκολ θέλουμε, δεν πειράζει. Σωστά, Νίκο, σωστά. Σωστά. Τι θα πούμε σήμερα, Νίκο, μέχρι τις 12, δηλαδή, για πες. Τι θα πούμε, φίλε. Μεταγραφές βλέπω κάνει μπασκετικό ΠΑΟΚ, Νίκο. Τι γίνεται. Να σου πω λέω κάτι. Ευτυχώς φτάσαμε στο μπάσκετ αρχές Σεπτεμβρίου, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, για να κινούνται λίγο ομάδες. Πήρες ένα, λέει, που έχει... Πήρες ένα που λέει σε όποια ομάδα έχει πάει, έχει πέσει. Κάτι τέτοια. Κάτι τέτοια. Διότι όταν έχεις ένα μπάτζετ για να κάνεις ομάδα καμιά 4-5 εκατοστάρικα, θα πάρεις και τέτοιους. Σωστό. Αλλά τα μπάτζετ των 800 και 900 χιλιάρικων δημιούργησαν πρόβλημα, όπως διαβάζω εγώ τόσο καιρό. Τι κάνουμε. Τώρα με τα 500 θα πάρεις και τέτοιο. Βέβαια το θετικό απ' την άλλη, γιατί είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος, είναι ότι υπάρχει κινητικότητα. Δηλαδή, όπως θα έλεγε η Ιβάνα Μπάρμπα, γίνονται πράγματα, Νίκο. Άμα δεν γίνονται και τώρα πράγματα, δεν χρειάζεται να κατέβεις το πρωτάθλημα. Ναι. Α, μην κατέβεις καθόλου. Μας πήρες και ποιο μας πήρες το Σκότ που το θέλαμε κι εμείς. Όχι Σκότ. Ο Σμιθ. Ο Άνταμ Σμιθ. Δεν νομίζω ότι αυτός, φίλε, ήταν. Του Σκότ είναι ψιλοτελειωμένο αν καθαρίσουν τα μπαν. Αυτού ήταν προτάθηκε. Εξετάστηκε, ναι, μας αρέσει, ναι, να το δούμε, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά τα μπαν. Και μπαν και μπουν, μάλιστα. Ναι. Στα άλλα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη, είπαμε Άγιαξ Αποέλ 0-0, Μπριζ Λίντσερ 0-0, Σλάβια Πράγας Κλουζ 0-0. Δεν έχει κουνηθεί δηλαδή τίποτα μέχρι στιγμή από ό,τι βλέπω. Τρεις στις τρεις πτώσεις έχει το παλικάρι, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Στέλιος. Ναι, φίλε, αλήθεια είναι, αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος, όταν τα λεφτά είναι λίγα, θα πας και σε τέτοιες επιλογές. Τι να κάνουμε, άλλα χρόνια ζούσαμε. Πρόπερση, παραπρόπερση. Έτσι είναι. Αλλά ζούμε έτσι τώρα. Είναι... Αλλά ζούμε τώρα. Έτσι βέβαια, όταν είναι. Στόχο τις 8 νίκες. Τις 8. Εκεί είναι το. Συνήθως εκεί είναι. Της παραμονής. 7, 8, 9, κάπου εκεί είναι. Όχι, Άγιαξ. Όχι, τάκλι τον έκανα από πίσω. Όχι, θα φάει λίγο ματιαγμένα, φίλε. Όχι, θα φάει κάρτα. Όχι, κίτρινη κάρτα. Εντάξει. Τα παιδιά εκεί το Αποέλ είναι λίγο ματιαγμένα. Μην φάτε κανένα κόκκινο, γιατί όπως είπα και Χούντελαρ βλέπω μέσα, τους έχει βάλει όλους. Πλέον δεν ρισκάρει. Πώς το λένε ο προπονητής Άγιο, Έρικ Τεν Χαγ. Τεν Χαγ, μάλιστα. Ο Έρικ Τεν Χαγ, αυτός ο Λάκρας. Ο σωσίας του Τζέισον Στέιθαμ. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Και πώς. Μπράβο το παλικάρι με το 30 εδώ πέρα που έδωσε μια γωνιά το Τάντιτς. Εντάξει, είμαστε κατά της βίας, απλά τώρα εδώ δεν μπορούσα να το κόψω. Αυτό το ατουάς μανίκηρε, πώς το κάνουν και το κρατάνε. Ο Μερκής, να ένας Κύπριος. Είναι λίγο ντούκι αυτός, Ο Μερκής, ναι, δηλαδή. Αυτός είναι που την έλεγε στον Αζερό. Την παίρνει. Αυτός είναι, ναι, αυτός είναι. Αχα.
Αυτό είναι την πέκτη πρωτεΐνη του. Εντάξει. Δυνατός. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε στο break γιατί ξεφύγαμε και 34 φτάσαμε. Είδε ρε φίλε πώ κυλάει κουμπί. Ξεφύγαμε, Νίκο, και 17 μπήκαμε. Πλάκα μα κάνει. Οκ, okay, εντάξει. Σου δίνω έτσι. Δηλαδή εντάξει. Λίγο σεβασμό. Λίγο σεβα, μάλιστα. Θα πάμε στο διάλειμμα σιγά-σιγά. Στοίχημα.gr μαζί μα, η πρώτη ώρα τη εκπομπή, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία τη Ελλάδο. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή στο τάμπλετ ή στο κινητό σα και επιλέγετε να βάλει επόμενο γκολ ο Αποέλ με τον φίλο μα εδώ πέρα, το πουλέν τη εκπομπή, τον Ταμαρί. Ταμάρι, πείτε τον όπω θέλετε, και να δώσει προβάδισμα πρόκριση στην ομάδα από την μαρτυρική Μεγαλόνισον. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε λίγο 107,4. Μπαλαντέρ, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος, στα μικρόφωνα της εκπομπής. Δυστυχώς τα πράγματα, συνάδελφε, δεν πάνε όπως τα θέλουν κάποιοι στη Johan Cruyff Arena. 1-0 ο Άγιαξ πριν από ένα λεπτό με το τέρμα του Άλβαρες από ασίστ του Ζίγεχ, τον οποίο τον πιάσαμε στο στόμα μας. Και... Εντάξει, Νίκο, να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε. Πες μου λίγο κάτι, Νίκο. Είναι καλύτερος ο Άγιαξ. Εμείς τώρα δηλαδή εδώ δεν τρεπόμαστε. Το 15 και μετά. Έχει λίγο κατηφόρα το γήπεδο, Νίκο. Πολύ, θα έλεγα. Συνάδελφε, ναι. Πολύ, πολύ. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Ένα γκολ τώρα από Ελ μπαίνει ξανά στο μάτς. Όχι, μπαίνει ξανά στο μάτς. Παίρνει προβάδισμα πρόκριση. Αν βάλει γκολ, έχει σκορ πρόκριση. Κίτρινη, ναι, για παίχτη του Άγιαξ που σκότωσε παίχτη του Αποέλ από ό,τι βλέπω. Ο άλλος παρταρέ. Ναι, τίποτα, σου λέω. Όλοι πάνε με τα μπούνια. Δεν... Κι Βέλτμαν, Μαρτίνεζ, Ταλιαφίκο, όλοι πίσω στο ψαχνό. Δεν έχει. Χριστός και η Παναγία. Κοίταξε, δεν ξέρω πώς έχει ξεκινήσει ο Άγιαξ πέρσι σεζόν που έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε. Αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε, εμένα δεν με πείθει. Πρέπει αυτοί οι δύο που φύγανε. Τι δύο δηλαδή. Τέσσερις πρέπει να γίνει και με τον Ντόλμπεργκ να έχουν. Οι δύο πάντως, ο Ντελίχτ και ο άλλος ο Ντεγιόνγκ. Κάσπερ Ντόλμπεργκ. Μερικές απουσίες. Εντάξει, πρέπει να, το κενό του να μην έχει καλυφθεί τέλος πάντων. Σε λένε δηλαδή Κάσπερ. Εντάξει, να σου πω κάτι, θα το καλύψει ο Άγιαξ. Σε 1-2 χρόνια θα βγάλει παίχτη, ο οποίος θα. Ναι, καταρχάς μπορεί να πετάξει ένα παίχτη από την K19 και στο. Να παίζει σαν να είναι έμπειρος για μια χαρά. Δεν έχει να κάνει αυτό. Στο. Okay. Απλά είναι πολύ, πολύ φτηνό το γκολ που τρώει τώρα, ρε παιδί μου. Ένα φάουλ τώρα εκεί είναι τρεις μόνοι τους, είναι δυνατόν. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό το κεφάλι, είναι και άλλοι δύο περιμένουν. Έχουν τώρα πάλι σε replay. Εντάξει. Αδικεί τον εαυτό της η Αποελάρα. Ο Άλβαρες κάνει και τέτοιο. Εγώ, σιγάρι. Ναι, ναι. Σιγάρι. Κι άλλοι τα κάνανε αυτά και. Εγώ. Του έφαγε μαρμάγκα. Ποιο Νίκο, σε ποιον φέρασε. Τα εγώ. Ναι, εγώ. Κλάους, φίλε. Είναι αυτό. Ναι. Με το ρολόι στο λαιμό. Ημίχρονο. Ο Κλάους το έκανε αυτό σε εκείνον τον. Σε ένα μάθημα τον Άγκη το είχε κάνει. Όχι. Και μετά το έχει κάνει. Είναι ημιτελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Ναι. Νομίζω. Όχι, δεν είναι με την ομάδα Δέλτα τότε, στο κυκλισμένο με το ελικόπτερο. Μετά από κανένα δύο χρόνια που είναι μια κεφαλιά, πολύ ωραία κεφαλιά που την έχει στείλει, 1-0 περνάει ο Πάο και το βάζει τον γκολ και λέει εγώ του. Και τέτοια. Φαουλάρα το από Ελί, από πολύ μακριά βέβαια. Τι τραγικό. Φαουλάρα, τίποτα. Πλάκα μας κάνεις. Τίποτα. Για γέλια. Έχουμε ημίχρονο στο Μπρίζε Λίντσερ 0-0 και ο Σλάβια Πράγα Κλουζ 0-0 επίσης. Στο μόνο μας που δεν θέλαμε γκολ μπήκε δηλαδή. Άγιαξ από Ελ 1-0. Καθυστερείς παίζουμε, φαντάζομαι τώρα. Συμπληρώνουμε και τα δύο λεπτά. Θα σφυρίξει την λήξη ο διαιτητής του αγώνα. Για να δούμε τι θα έχει το δεύτερο ημίχρονο και αν από Ελ θα καταφέρει να κάνει το θαύμα. Γιατί περί θαύματος θα πρόκειται να καταφέρει να αποκλείσει έστω και αυτό τον Άγιαξ με τις απουσίες που έχει, με τις ελλείψεις. Οκ, okay, ναι κτλ. Όπως μας έλεγε εδώ πέρα και ο Νίκος, που είναι γνώστης με τους παίχτες περισσότερους να μπαίνουν στην διάρκεια της προετοιμασίας και όχι από την αρχή, κάτι το οποίο δεν βοήθησε στη χημεία. Εντάξει, τα έχει πει και ο προπονητής τους αυτά. Anyway. Εντάξει, δεν βοήθησε, αλλά να πάρει 3 πέναλτι. Ναι, η δουλειά σου γίνεται. Έλα, Αποέλ, πίεσε λίγο, πίεσε ψηλά, έτσι, pressing. Σε όλο το γήπεδο. Δεν είναι ο Αποέλ, δεν είναι πολύ, δεν είναι καλός, φίλε. Στο πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να βελτιωθούμε πολύ στο δεύτερο. Σου πιάσει εκεί πέρα, πώς το λένε ο προπονητής, δεν θυμάμαι και το όνομά του. Τα Ρατζόνι, πώς το λένε, κάπως έτσι. Ο Τραμετζάνι έφυγε, πώς το λένε. Άνα, μπράβο. Αυτός δεν είναι. Όχι, έφυγε εκείνος. Α, άλλος είναι. Όταν είχε χάσει εντός έδρας την Καραμπάχ. Α, ναι, τον φάγανε. Τον φάγανε και μετά πήγε με καινούργιο προπονητή και πήγε την πρόκληση με στην Καραμπάχ. Είδες, φίλε, δικαιώθηκε η διοίκηση. Δικαιώθηκε η διοίκηση. Είναι καλό να αλλάζουν οι προπονητές, θα πω εγώ. Ναι. Είναι και καλό. Βλέπεις ότι πολλές φορές κιόλας δεν κάποιες χρειάζεται και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να. Κάποιες φορές χρειάζεται για να. Το ηλεκτροσόκ στην ομάδα και τέτοια, ξέρεις τα γνωστά. Και δεν απαραίτητο να φτάσεις στο αμήν. Σε ποια είναι μια ιδέα. Δεν απαραίτητο να φτάσεις στο αμήν. Μπορείς να το κάνεις και πριν φτάσεις στο αμήν για να γλιτώσεις το αμήν. Ναι. Σε κάθε περίπτωση. Μια... Λέει κάτι φίλοι μου. Σωστή σκέψη. Ναι, λένε κάτι φίλοι μου. Αντάλαβες, όχι εγώ. Βόλος Άρης το Σάββατο.
Λοιπόν. Εντάξει, χαβαλέ κάνουμε. Έχουμε φίλο ευρωπαϊκό παιχνίδι αύριο. Ρωτάω τον. Με ποιο μιλούσα να δει έξω το απόγευμα. Α, με τον Τάσο. Λέω. Είσαι σίγουρο. Μου λέει τα λογικά θα του περάσουμε. Ναι, κτλ. Οκ, κτλ. Μιλάω με ένα κολλητό μου που είναι παοκτή και του λέω. Τι θα κάνετε αύριο, του λέω. Λαλάκα, του λέω. Κτλ. Του λέω, θα πάω, λέει. Εννοείται. Ωραία, μπράβο, του λέω κτλ. Τάλερο έδωσε για τον Πάοκ TV. Όχι, αφού θα πάει, ρε. Και. Τι και. Τι πάει να πει, θα πάει. Θα πάει, ρε φίλε, δεν το δει τηλεόραση. Τάλερο δεν το δίνει απλά. Το τάλερο δεν το δίνει απλά, ρε φίλε, για να δει το παιχνίδι. Για το δίνει. Το τάλερο είναι ένα εντελώ. Είναι πολύ κάτι παραπάνω από τάλερο για να δω το παιχνίδι. Άσε μα, ρε Νίκο. Θε το φίλο να πληρώσει το τάλερο. Και του λέω. Και όχι αυτά τα γυφτιλίκια το πακέτο 7,99. Τάλιρο το ένα, τάλιρο και το άλλο. Τα γυφτιλίκια. Δεν θα σε σώσουν τα 2 ευρώ, δηλαδή έλεος. Λοιπόν, και μου λέει. Δεν μου λέει ότι φοβάμαι αυτούς, λέει. Επειδή είμαστε, λέει, επιρρεπείς, λέει, στις λαλακίες, λέει, εμείς ως ομάδα. Φοβάμαι εμάς, μου λέει. Αυτό είναι το θέμα, μου λέει. Η ένσταση μου λέει. Κοίταξε, και εγώ είμαι αρκετά σφιχτός. Απλά, όπως σου έχω ξαναπεί, η συγκεκριμένη ομάδα, βέβαια, αύριο της λείπει ένας πολύ σημαντικός παίκτης σε αυτό το πράγμα, που είναι ο Μάτος, ναι, που είναι τιμωρημένος. Η συγκεκριμένη ομάδα, εμένα, μου βγάζει, ρε παιδί μου, εμπιστοσύνη. Δηλαδή, ναι, την εμπιστεύομαι. Θα μου πεις, την εμπιστεύεσαι, αλλά την προηγούμενη Πέμπτη το έχασε το παιχνίδι. Καλά, οκ, okay, δεν θα τα κερδίζει όλα. Και εκτός από αυτό. Τώρα την προηγούμενη Πέμπτη το πώς το έχασε το παιχνίδι με εκείνο το μελέ στο τέλος, έσκασε η μπάλα, μπερδεύτηκε ο ένας, μπερδεύτηκε ο άλλος, μπερδεύτηκε και ο τρίτος και έκατσε η μπάλα μέσα. Τέλος πάντων, οκ, okay, αυτό μια φορά στο τόσο γίνονται. Αλλά νομίζω ότι οι Σλοβακοί δεν είναι κακοί. Δηλαδή, ναι, δεν είναι χωριό. Έτσι. Τηρουμένο των αλλογιών είναι μια χαρά ομάδα. Εντάξει, δεν έχουν καμιά τρομερή ποιότητα. Αλλά πέντε πράγματα καλά κάνουν. Ναι. Και επίσης. Είναι πιο έτοιμη. Που για μένα είναι σημείο το οποίο μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό στα προκριματικά. Την άποψη με τα προκριματικά δεν ξέρεις, όποια και αν είναι. Είναι λίγο το πώς θα είσαι εκείνο το βράδυ και λίγο το πώς θα σου κάτσει το παιχνίδι. Ναι. Έτσι δεν είναι, ούτε έτοιμος είσαι, ούτε σε καλή κατάσταση είσαι. Έτσι, δεν μπορείς να είσαι σε καλή κατάσταση τώρα τέλη Αυγούστου. Όχι. Απλά εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ, όταν παίζει με το πρέπει πάνω από το κεφάλι της, όπως θα παίζει αύριο, έχει την εμπειρία, την ποιότητα, την οτροπία για να κάνει αυτό που πρέπει. Με έναν αντίπαλο του επίπεδου της Σλόβαν Μπρατισλάβα, έτσι. Εντάξει, άμα αντιμετωπίζει τον Άγιαξ, οκ, παίζουν και άλλα πράγματα μέσα. Καλά. Εδώ μιλάμε για μια ομάδα με την οποία θεωρητικά έχεις και μια ποιοτική διαφορά, πέρα από το κομμάτι της θέλησης και του κινήτρου και όλα αυτά. Έτσι λέω εγώ. Ναι. Εντάξει. Τώρα τι να σου πω. Για μένα, ας πούμε, κοίταξε να δεις τώρα. Η απουσία του Μάτος αύριο είναι σημαντική. Ο Μάτος είναι σε πολλά τέτοια παιχνίδια, ειδικά εντός έδρας, είναι πολύ σημαντικός. Ποιος θα παίξει τη θέση του? Καλή ερώτηση. Καλή. Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει στα δεξιά, τον Ροντρίγκο. Α, ναι, αυτό που πήρες. Το οποίο όμως και στα δύο παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, με τον Άγιαξ. Και στο πρώτο παιχνίδι με τη Σλόβα Μπρατισλάβα ήταν εκτός αποστολής. 800.000 εκτός αποστολής. Με τον Πανετολικό, ναι, δεν έπαιξε. Που, αρκετοί λέγανε ότι θα μπορούσε να παίξει με τον Πανετολικό να πάρει ρυθμό και να παίξει την Πέμπτη και μετά ξανά. Μήπως έβαλε το Μάτος για να έχει ξεκούραση να πει τώρα τι κουράστηκε ο Ροντρίγκο. Γιατί να μην τον βάλει, ας πούμε. Ναι, τι ναι, να σου πω. Μπορεί να παίξει εκεί ο Κρέσπο. Όχι, δεν νομίζω. Δύσκολο. Και να έχουμε στόπερ, ξέρω εγώ, Βαρέλα Ίγκασον. Δύσκολο. Δεν το ξέρω, δύσκολο μου φαίνεται. Τα προηγούμενα χρόνια η εύκολη απάντηση στον ΠΑΟΚ ήταν ο Κίτσιο, αλλά πλέον δεν υπάρχει κιόλας. Αυτό το Κίτσιο ρε φίλε, δεν βγάλει και αυτόν άχρηστο εντελώς. Ο Στελάκης έφυγε, δηλαδή, δεν ήταν καλός. Ναι. Χαλούσε το μέσο ΠΑΟΚΣΥ να έχει ένα παίχτη φθηνό, που είναι από τις ακαδημίες της ομάδας, οπότε πονάει και λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, την ομάδα. Ναι. Έτσι, και ο οποίος θα μπορούσε να σου καλύπτει τρύπες. Δεν είναι εδώ ο Κίτσιο, okay. Πιθανολογώ ότι μάλλον ο Ροντρίγκο θα είναι ο αντικαταστάτης του. Είναι λίγο ερωτηματικό, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, το παιδί δεν έχει παίξει. Δεν τον έχουμε δει. Έτσι, πέρα από κάποια φιλικά που και σε κάποια φιλικά έπαιζε και ως αριστερό μπακ τότε. Τέλος πάντων, οκ, okay, θα τον δούμε. Τώρα κατά τα άλλα δεν ξέρω αν θα έχει πολλές αλλαγές σε ενδεκάδα. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα ξεκινήσει ο Ζαμπά αύριο.
Παίξει πάλι ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν πολύ καλός στον Πανετολικό. Ναι. Γιατί ο Ζαμπάι είναι αλλού ρε φίλε. Εντάξει. Ο Ζαμπάι έγινε ένα λάθος φίλε πέρσι. Σε κάποια φάση ο ατζέντης του, που έκανε τη δουλειά με τον Μαντσίνη, στον Άρη. Όχι! Αυτό τον έκανε αυτό. Με το Σάσα. Α, με το Σάσα, συγγνώμη. Ο κύριος Λέο Κορνασίνη. Ακριβώς. Ο ατζέντης του λοιπόν... Ο ατζέντης του Μαντσίνη είναι ο Αλεχάνδρο Ντεμπαρτόλο. Οκ. Σκεπτόμενος λοιπόν περισσότερα χρήματα, γιατί όλοι οι ατζέντες αυτό κάνουν, όταν γίνεται μια μεταγραφή, στο μυαλό τους την επόμενη. Ωραία. Για τα... για επόμενα χρήματα. Τότε λοιπόν, ο ατζέντης του τον πήγε σε κάποια φάση την προηγούμενη σεζόν, δεν θυμάμαι πότε, σε μια διακοπή ήτανε, στο Οπόρτο. Όπα. Ναι. Από εκεί και μετά ο Ζαμπά είναι τρεις αλλού και δύο χορεύουν. Καταλαβες. Ωραία. Οπότε και η Λιμιός. Okay. Σταθερή αξία. Σταθερή αξία δεν τον λες. Ναι. Αλλά έτσι όπως είναι ο Ζαμπά, ρε φίλε. Είναι ένα ακόμα project. Ναι. Okay. Εσύ θες Λιμιό δηλαδή. Κοίτα, ναι. Να σου πω κάτι με δεδομένη και την εφαρμογή. Απλά εκεί μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική δεξιά πλευρά σχέση με όσο έχουμε δει μέχρι τώρα. Έτσι. Λιμιός... Δηλαδή, αν έχει Ροντρίγκο και Λιμιό, είναι κάτι. Εντελώς και να κάνω μια ερώτηση για να σου πάω και πιο ποδοσφαιρικά. Ο Λιμιός μαρκάρι. Ναι. Καλό. Ο Ροντρίγκο είναι επιθετικό μπακ ή είναι. Καταρχάς δεν μπορεί κάποιος ο οποίος παίζει την πλευρά με τον Μάτος να μην μαρκάρι. Σωστό. Ο Μάτος υπάρχουν παιχνίδια στα οποία είναι δεύτερο δεξί χαφ. Ναι. Έτσι. Ναι. Συν το ότι ο Μάτος είναι από τους παίχτες που και γκολ. Ή μάλλον και ανεβαίνουν στα στημένα και γκολ βάζουν στα στημένα. Δηλαδή, στο ενδεχόμενο contra-attack της αγαπημένης μας λέξης, ο Μάτος είναι στην άλλη περιοχή συνήθως. Φιόλης, ολέ. Ναι. Τι πήγες να ρωτήσεις? Για τον Ροντρίγκο είναι επιθετικός μπακ, είναι αμυντικός μπακ. Ναι, έχει ανάλογα στοιχεία, ας πούμε, με τον Μάτος πάνω κάτω. Ναι. Αλλά δεν τον έχουμε δει. Και είναι λίγο ερωτηματικό. Okay. Ναι. Γενικά με ακούς ο λίγον τι σφιχτό. Είσαι μαζεμένος και δεν είσαι μόνο εσύ. Ναι, ο λίγον τι σφιχτό για αυτούς τους λόγους που σου εξηγώ, ρε παιδί μου, καταλαβες. Ναι. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ αύριο είχε Μάτος, Βιερίνια, Μαουρίσιο και 2-0 έχει χάσει την Μπρασλάβα, θα σου λέγα ότι πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι το γυρίσει. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είμαι λίγο σφιχτός. Αλλά γενικά η ομάδα αυτή, εδώ και 1,5 χρόνο, εμένα προσωπικά μου δίνει μεγάλη εμπιστοσύνη, ρε παιδί μου. Την εμπιστεύομαι. Ναι. Ότι θα κάνει αυτό που πρέπει. Ναι. Συν ότι αύριο το είπα θα είναι κατάμεστη. Έτσι είναι και αυτό ένα κομμάτι που μπορεί να παίξει ρόλο. Θα είναι Καζάνι. Κόντρα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας πάλι ξανά. Ναι. Κόντρα στον Άγιαξ και κατάμεστη να είναι και μεγάλη φασαρία να γίνεται δεν μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Κόντρα στη Τσέλσι, κόντρα ξέρω εγώ, στην Μπενφίκα. Έτσι, κόντρα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας που υπάρχει και μια μικρή διαφορά ποιότητα ή μάλλον μεγάλη. Έτσι, μπορεί και αυτό το κομμάτι να βοηθήσει. Ναι. Αυτό κάπως έτσι το κόβω. Φίλε, και ελπίζω ο Σουηδιός διαιτητής ο οποίος σφυρίζει να σφυρίζει αυτά που βλέπει ο άνθρωπος. Έτσι, γιατί γενικά στα δύο παιχνίδια με τον Άγιαξ και λίγο στην Πρατισλάβα. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι διαιτητής είναι και 50-50. Έχω πολύ φωνή αύριο για παράταση. Όχι, ρε, τι παράταση. Θα βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι στο 1-0 θα πάει παράταση. Όχι. Έχω αυτή την αίσθηση. Εγώ έχω φωνή για σκόρερ. Όπα, ποιον? Δημήτρη Πέλκα. Θα δώσει απαντήσεις, γιατί τον έχετε περάσει πινέλο μια εβδομάδα. Επίσης είναι παιδί που εμπιστεύομαι, ναι. Το συγκεκριμένο, παρότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ μάλλον, τον έχουν στο πολύ κράξιμο. Τελευταίες μέρες, το θεωρώ λίγο άδικο. Δεν θα ήθελα να είμαι ο Δημήτρης Πέλκας, με το οποίο τρώμε πολλές φορές και στο ίδιο εστιατόριο. Το θεωρώ άδικο. Ναι. Εγώ. Δεν θα ήθελα να με Δημητράξει ο Πέλκας. Είναι και συμπαθητικό παιδί. Γενικά, εγώ λίγο στα παιδιά που είναι από το σύλλογο ναι. Έχω μια δυναμία παραπάνω. Η μεγάλη μάζα των φίλων του ΠΑΟΚ στα παιδιά που είναι από το σύλλογο έχουν ακόμα μεγαλύτερη διάθεση για κράξιμο. Η Ελλάδα. Από ότι σε ένα ξένο. Ο Έλληνας Νίκο τρώει τα παιδιά του. Σε όλους τους κλάδους. Θες ποδόσφαιρο, ναι. Θες οπουδήποτε αλλού. Ναι, ναι. Γι' αυτό το Δημητράκι τον πολεμάτε. Έχω τέτοια φωνή αύριο. Δεν ξέρω γιατί μου έχει γυρίσει έτσι. Δημήτρης Πέλκας, και να πάει με πάθος μπροστά στην 4. Έλα. Και να πάει με πάθος μπροστά στην 4 και να παρηγυρίζει. Ναι, εντάξει, να σου πω, ξέρω εγώ. Ας το βάλει και... Γυρνάς ο κέντρος, ρε παιδάκι! Θα τον κάνω κάνα τέτοιο. Το βιντεάκι που σου έστειλα, φίλε, σήμερα το... Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
Καταπληκτικό, γιατί δεν είχε υποπέσει και στην αντίληψή μου. Είχε βρισιά μέσα. Νομίζω δεν είχε. Νομίζω δεν είχε, όχι, ούτε κι εγώ. Δεν νομίζω να είχε. Τι ωραίο. Ο Θαναϊλάκης, ο οποίος άκουσε στο, αυτό που νόμιζε ήταν εκτός αέρα και μιλούσε. Και... Όχι. Τι έγινε με αυτό. Αλήθεια τώρα. Ναι. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε τώρα. Θα σου ανοίξω τα μάτια. Άρε Νίκο. Άρε Νίκο. Εγώ σε περιμένω διαβασμένο σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή δεν περίμενα να σου εξηγήσω. Τι γίνεται, δεν είναι οι τελευταίες μέρες που ζω είναι λίγο περίεργες. Περίεργες. Σε όλα τα επίπεδα και πολλά πράγματα μου διαφεύγουν, κατάλαβες. Περίεργες. Περίμενε. Ναι. Λοιπόν, εδώ είσαι. Περίμενε. Κάτσε το βάλουμε. Αυτό είναι το χθεσινό παιχνίδι. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, αγαπητοί συνδρομητές. Γιάννη, ρίξε το χαλί. Την είδες στην Ξανθιά. Την Ξανθιά που κάνανε, την είδες. Δημήτρη. Ναι, ακούς, εντάξει. Μια χαρά. Προηγουμένως σου μιλάγανε, άκουγες. Ή τώρα έβαλες τα ακουστικά. Τώρα τα έβαλα, τώρα τα έβαλα. Α, εντάξει, θέλω να κάνω ένα κι ένα τεστ. Τουαλέτα. Εντάξει, εντάξει. Κι εγώ κατουργέμαι εδώ και μισή ώρα, τι να κάνω τώρα. Πού να φύγω από εδώ. Καλά, έδωσε ένα πλάνο ο γίγαντας ο σκηνοθέτης. Έχει πολλά πλάνα να δώσει. Είναι μια Ξανθιά, δεν υπάρχει. Στο μετάξει, ξέρεις ότι ο συγκεκριμένος... Κάτσε, περίμενε. Εντάξει, αυτό είναι. Ο συγκεκριμένος... Τώρα, πέρα από το κομμάτι του Ολυμπιακού, ρε παιδί μου, που εντάξει έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση, τις περισσότερες μεταδόσεις του είναι έτσι και στην εκπομπή που κάνει τη ραδιοφωνική πέφτει κλάμα. Ναι. Μιλάμε για γήπα θανάτου τώρα, δεν είναι... Ναι, είναι σίγουρα. Που δεν το λέω με κακή έννοια εγώ αυτό, να ξέρεις. Ναι. Και είναι πολύ, πολύ δυνατός. Ναι. Στο κομμάτι αυτό. Αυτό έπαιζε live στο Κοσμοτέ TV, δηλαδή, τώρα που, αυτό που, μάλλον, που έπαιξε τώρα. Μάλλον, ναι, μάλλον, ναι. τι είναι ημίχρονο. Πρέπει να ήταν ημίχρονο, ναι. Πόρε, φίλε. Η κράσοντα, ρε, η κράσοντα, ρε, με τα πολλά λεφτά και τα... Ένας αυτό... Και το καινούργιο κήπεδο και δεν συμμαζεύεται, έφεγε 6 γκόλ για το Ολυμπιακό. Play-off, Champions League, έγινε. Ένας αυτός και ένας ο τέτοιος, ο πια γέλασε. Πια γέλασε. Και το άλλο που έστειλα στον Νίκο Μοσχοβίτη είναι αυτό. Τα παιδιά που ασχολούνται με αυτά τα προφίλ και τις σελίδες γενικότερα, τις χιουμοριστικές με τα βίντεο. Μπράβο, παιδιά, μπράβο, μπράβο. Είναι πραγματικά, δηλαδή η δουλειά που κάνουν μας δίνει ψωμί για μήνες ολόκληρο. Δηλαδή αυτό το ένα Γιώργη έχουμε φάει ολόκληρο το καλοκαίρι με τον Γιώργη. Και κάθε φορά γελάω εγώ με αυτό. Και κάθε φορά γελάμε με τον. Σαν να το ακούμε πρώτη φορά. Είναι ένα τέτοιο. Ναι. Σαν να βλέπεις τα φιλαράκια. Λοιπόν, βλέπω σιγά σιγά ετοιμάζονται να ξεκινήσουν και το δεύτερο ημίχρονο στην Johan Cruyff Arena. Θα πάμε στο διάλειμμα, φτάσαμε 11 συνάδελφε. Και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Έχουμε βάρση Johan Cruyff Arena, όπου ο Άγιαξ έκανε το 2-0. Ρενίκο, break και γκολ είμαστε. Τι πράγμα είναι αυτό τώρα. Ναι, ρε φίλε. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά το τσεκάρουν για να το. για να δουν αν είναι σωστό ή όχι. Στο VAR, αναμονή. Βλέπουμε την αγωνία στο πρόσωπο του Κλάζ Γιάν Χούντελαρ με τον ίδιο παίχτη. Άνοιξε και το κλιματιστικό φυλαράκι μου, έτσι. Μπράβο, 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 μπράβο. Ναι, ρε, να δροσιστούμε λίγο. Πάει στο VAR ο διαιτητής. Αν υπάρχει offside. Όχι. Υπάρχει. Και εγώ δεν νομίζω ότι υπήρχε offside. Όχι, δεν υπάρχει offside. Και εγώ έτσι νομίζω. Στην Ελλάδα πιστεύεις ότι θα έχει πάει ο διαιτητής στο VAR δύσκολα. Νομίζω. Όπα, ένα το... χέρι βλέπω. Αλλά είναι το από ελ. Α, είναι το νομίζω πόδι ότι... του. Το πόδι του πιάνεται. Το πόδι. Ως offside. Ναι. Όχι, δεν πιάνεται. Ναι, είναι ρε φίλε, όμως είναι... πάνω είναι πέρα από τη γραμμή. Το κορμί πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, λίγο πιο μπροστά. Ναι. Όλο το τέτοιο. Για να δούμε τι θα κάνει. Το έδωσε. Θα το μετρήσει, νομίζω. Το μέτρησε. 2-0. Okay. 2-0. Α, offside, no goal! Πάμε ρε από Ελλάδα, μπορούμε, πάμε. Πάμε. Άντε ρε από Ελλή. Άντε ρε από Ελλή. Το πόδι, φίλε, το πιάσε offside, το πόδι. Το πόδι. Πάμε ρε από Ελλή. Για να δεις λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, το πόδι. Από Ελλή. Ρε από Ελλή με τα πρωτοκαλί. Στο μεταξύ μόνο αυτό έχει γκολ, ε. Δεν τα έχει άλλο, τα άλλα είναι, δεν κουνιέται φίλο. Τα άλλα δύο τι είχε γίνει.
Σλάβια Πράγα Κλουζ, τι είχε γίνει στο πρώτο μάτσο εκεί. Νομίζω είχε προβάδισμα με Σλάβια πριν να έχει κερδίσει 0-1. Τώρα με πιάζει λίγο αδιάβαστο. Είχε κερδίσει 0-1 στο πρώτο μάτσο Σλάβια, όντω. Ναι. Και στο Μπριζ Λίτσερ και η Μπριζ πρέπει να έχει προβάδισμα και αυτή πρέπει να έχει κερδίσει 0-1, όντω. Και αυτή είχε κερδίσει 0-1. Ναι. Φάουλ για τον Αποέλ. Έλα, τώρα. Τώρα είναι το momentum. Τώρα να πονέσει τώρα. Τώρα είναι το momentum. Έλα, έλα. Από Ελλάδα είσαι ρε φίλε. Κάντε, από Ελλάδα είσαι ρε φίλε. Τον το ακύρωσε ο Αλίτης. Τον Αλίτη το ακύρωσε. Και έχουμε στραβώσει εδώ πέρα τα μικρόφωνα. Σκάνδαλο. Το ακύρωσε. Goal light εκδόλωση. Ξανά. Για ακόμα μία φορά. Δώσ' του ξανά. Για ακόμα μία φορά εκεί. Αυτή η συχαμένη ομάδα είναι, να περάσει είναι, το ζώο στο play-off. Είναι, α, είναι τώρα, είναι, ε. Είναι, τώρα είναι. Είναι. Εντάξει. Είναι. Είναι. Μην τα λέμε, τα λέμε όλα. Είναι. Καθαρό ήταν κιόλα. Δεν χρειάζεται να δει καν βάρ. Ήταν ναι. Δύο παίχτες μπροστά. Ένα εκτεθειμένη, Νίκο μου. Ρε το Αποέλ. Κλέβε όμως το Αποέλ την μπαλά. Μπορούμε τώρα. Έχει χαλάσει το momentum του Άκη. Έλα. Τους έχεις καταστρέψει, τους έχεις αποσυντονίσει πνευματικά. Όπως θα έλεγε λοιπόν, και ένα μυαλό. Όσο εμείς συζητάμε γι' αυτό, βλέπω εδώ επιλέγει τριάδα στη ρεβάνς με Τραπεζοσπόρο Κωνσταντόγλου. Το Χριστό. Γιατί φίλε, ο Πάτερ Νίκος. Την Παναγία και το Αγιοπνεύμα. Δεν είναι μόνο ότι θα κάτσω δύο παιχνίδια και θα φύγω. Θα παρουσιάσω και ένα νεωτερισμό, κάτι καινούριο, φίλε. Ναι. Πάτερ Νίκος είσαι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δύσκολα. Σήμερα έβλεπα βίντεο από την άφηξη της αποστολής ΑΕΚ στο αεροδρόμιο Ελευθέρωσης Βενιζέλος και αποθεώνανε Βασίλη Δημητριάδη. Και φωνάζανε κάτι παιδί της ΑΕΚ που ήταν εκεί πέρα. Δημητριάδη. Άρα δεν έφυγε. Δεν έφυγε. Ρε. Όχι, εκεί είναι. Ναι, πρέπει να υπέβαλε την παρέτησή του. Αλλά να μην δεν έγινε δεκτή. Ρε παιδιά, όχι το πρόεδρο, ρε παιδιά, εντάξει. Όχι το πρόεδρο, ρε παιδιά. Καλά το κατάκι. Αυτός ο Δημητριάδης, πόσο χρόνια στην ΑΕΚ, φτάνει. Φτάνει δηλαδή. Τώρα, είναι από αυτές τις μορφές, ρε φίλε, που κάθε ομάδα έχει. Ναι, αλλά εντάξει, φτάνει. Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή. Να αλλάζει λίγο η κατάσταση. Είδες τώρα, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ έφυγε ο Παντελής ο Κωνσταντίδης, ήρθε ο Καρυπίδης, όχι ο Θόδωρος. Ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη θέση του γενικού. Αρχηγού, γενικός αρχηγός. Γενικός αρχηγός, ναι. Ναι. Νομίζω ότι δεν είχε τόση γραφικότητα, ρε παιδί. Μπορεί να βγάζει, ξέρω εγώ, ο Βασιλομπίλαρος, καλά για Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε. Okay, τόση γραφικότητα. Ναι. Έχει πάει σε ένα επίπεδο πάνω από τη γραφικότητα Ολυμπιακός, είναι μια άλλη κατάσταση. Okay. Εντάξει. Ο Άρης έχει κολτσίδα. Γιώργα, ναι ρε. Γιώργα. Κολτσίδα με τον οποίο είχε γίνει το εκπληκτικό πέρυσι που Άρης έπαιζε στη Λάρισα και τον βρίζανε οι οπαδοί της Λάρισας και το λέγανε Βλάχο. και έλεγε μετά ο Γιώργος Κολτσίδας, γιατί λέει αυτή από πού είναι, λέει. Με το μεταξύ ο Κολτσίδας ήταν από εκεί γύρω, δεν είναι. Καρδίτσα νομίζω είναι ο Καρδιτσιώτης. Καρδιτσιώτης, ναι, ο Γιώργος. Και όλοι εκεί πέρα είναι το ίδιο κράμα εντωμεταξύ. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Απλά η Λάρισα, ρε παιδί μου, είναι η πρωτεύουσα. Όχι, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, η Καρδιτσιώτη είναι λίγο πιο γκράου. Πιο γκράου, ενώ η Λαρισέ είναι από το Μαλιμπούρε, Νίκο. Άσε με τώρα, δηλαδή. Είχα φίλε κάτι Καρδιτσιώτη στο Λιτόχωρο που ήταν. Άσε τώρα. Έχει πετύχει από όλες τις ράτσες, Νίκο, θα λέγαμε, στην 9,5 διετία στο στρατό. Ναι. Έχει πετύχει Ρώσους. Είχα ειδικά έναν, ο οποίο ήταν τώρα, τι να σου πω, ήταν και λίγο ρε παιδί μου, ξέρει. Τη φυλή των Ρωμά. Ναι. Εντάξει. Και ήταν τώρα, σου λέω, εντάξει. Καρδιτσορωμά. Καρδιτσορωμά, δηλαδή. Και μη χειρότερα. Ηλικία. Δεν προσδιορίζεται στους συγκεκριμένους, γιατί μπορεί να είναι 20 και να φαίνεται 35, μπορεί να είναι 35 και να φαίνεται 15. Δεν πόσο τον έκανες εσύ, παιδί μου, δηλαδή. 20 κάτι, ρε παιδί μου. Και. Εμείς είχαμε έναν από τα Τρίκαλα στην Κύπρο, Ελλαδίτη, ρε παιδί μου, Τριμινίτης κι αυτός. Και τον θυμάμαι, ο Ζανέτος. Τον λέγανε Ζανέτο. Ζανέτος. Ζανέτος, ο οποίος είχε μια θεία, η οποία είχε ένα γνωστό στην Εθνική Φρουρά. Και ο καημένος θα είχε παίξει την πρώτη μέρα και ήταν όλη τη μέρα στο τηλέφωνο με τη θεία του. Θέλω να φύγω. Okay. Πάρ' τον τηλέφωνο να φύγω. Θέλω να φύγω. Ο Άγιαξ μέσα στην περιοχή σου. Το βγάζει ο τερματάς. Κόρνερ. Το Ζίγεχ πάλι ήταν. Τι παιχτάει. Ζανέτος. Το Ζανέτο. Όλη την ώρα με τη θεία του. Όλη την ώρα με τη θεία του. Να πάρω τη θεία μου να φύγω να πάω σε ένα γραφείο. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Ήταν πραγματικά τρομερό γιοτόμπαλο, δηλαδή δεν απίστευτο γιοτόμπαλο. Δεν τον έβλεπες, δηλαδή είχε μια στάση σώματος πρώτα απ' όλα που έλεγες τι κάνεις εσύ εδώ ρε, δηλαδή
Το βάζεν που κάνουμε συναρμολόγηση λύσιμο, συναρμολόγηση όπλου, και ήταν λες και κρατούσε Lego. Ήταν τέτοιο πράγμα. Τρομερό. Τρομερό και ο τόμπαλο. Δηλαδή, μέχρι και ο Παπαδόπουλος, ρε φίλε, τα έκανε αυτά. Δηλαδή, το G3 το έκανε μέσα σε. Ζανέτο. Τσακ μπαμ από ένα σημείο και μετά. Απλά δεν το καθάριζε ποτέ. Είχε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν. Κατηφόρανε πάλι στη Γιώργο Κορυφαρή να βλέπω. Ο Άγιαξ παίζει για το 2-0. Και λίγο... περιμένει. Περιμένει, μάλιστα. Για τον Πασχετικό Πάοκ, δηλαδή, αυτά, φίλε. Αυτά που είπαμε νωρίτερα. Έκανε δύο μεταγραφέ μέχρι στιγμή. Τρεις, ποιου, ρε. Αφού είναι και ο χθεσινός, ο Μπαχαμέζος. Ο Μπαχαμέζος και οι δύο σημερινοί. Ναι. Γίνονται πράγματα. Αυτό είναι το και σημαντικό. Κουάν Λιούις και Άνταμ Σμιθ. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο... Και τι άλλο να περιμένουμε. Γίνεται μια προσπάθεια για τον Σαρικόπουλο. Ο Ζήσης. Σε ψήνει. Να ώρα θα μου πεις έτσι όπως είμαστε. Έτσι όπως είμαστε, φίλε. ο Κώστας Βαράξης, ο καλύτερος προπονητής και οι όλοι οι παίχτες που έρχονται είναι οι καλύτεροι παίχτες. Όλα με στόχο το 8. Ο Ζης Σαρικόπουλος, ο τζαμπάρ των φτωχών. Ο Ζης Σαρικόπουλος όμως παραδόξως, πέρσι έκανε πολύ καλή χρονιά. Πού ήτανε? Και έπαιζε στη Τσμόκι Μίνσκ, η οποία παίζει στη VTB League, στην οποία VTB League παίζει η ΤΣΣΚΑ, η Χίμκι, ξέρω εγώ, η Zenit. Είναι καλό πρωτάθλημα. Τι κασέ είχε, δηλαδή. Είχε πολύ καλά νούμερα. Τι κασέ αυτός μπορεί να έχει εκεί πέρα πάνω, κανένα 70 δεν θα είχε. Μπορεί και παραπάνω. Ο Πάουκ δεν είναι τόσο, εννοείται. Καλά, δεν έχει να το δώσει τόσο. Κάτσε, δηλαδή, λίγο περίμενε. Ο Πάουκ τι μπάζετ έχει τώρα την νέα σεζόν. Ο μπάζετ. Ο Πάουκ θα φτάσει περίπου στα 500. Ο μπάζετ. Αλλά στα 500 βάλε ότι υπάρχει ένα συμβόλαιο του Μαργαρίτη που είναι 100 κάτι και υπάρχει και μία διαφορά του Χάτσερ από το επόμενο συμβόλαιο πρέπει να πληρωθεί. Ναι. Γιατί ο Χάτσερ είχε συμφωνία για 2 χρόνια. Ο Χάτσερ πήγε στο Περιστέρι. Αλλά θα πληρώνεται τον διαφορά πάω. Από του Περιστερίου. Όχι, αυτό συνηθίζεται συνήθως. Συνηθίζεται. Να ξέρεις, δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Ναι. Δηλαδή, ένα παίκτη που έχει να πάρει λεφτά και από το επόμενο συμβόλαιο, κατεβαίνει στα λεφτά που είναι να πάρει την επόμενη ομάδα, γιατί έχει τα λεφτά το επόμενο συμβόλαιο. Τέλος πάντων, παίρνει ένα ποσό τέλος πάντων για να φτάσει στα ίδια που ήταν. Μάλιστα. Με την προηγούμενη ομάδα του. Οχ, οπότε σκέφτεται για να κάνει ομάδα. Πάω και έχει περίπου 3 εκατοστάρικα, 3,50, κάπου εκεί. Τα οποία, πρόσεξε με λίγο, τα έχει. Λογιστικά. Α. Έτσι. Σήμερα που μιλάμε δεν τα έχει. 510. Κάτσε 510. 310 πάσει ο Άγιαξ 70 από ελ. Δεν είναι καλό από ελ σήμερα. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Δεν είναι καλό. Παναγία μου θα σκοτωθούμε ένα πράγμα. Μάλιστα. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εξαιρετικό, σήμερα δεν. Εντάξει, άλλο γήπεδο. Δεν έχει πάρει και τη φορά. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το γήπεδο είναι λίγο δύσκολο. Έτσι, ναι, γιατί... δεν είναι τώρα. Δεν είναι λίγο πιο εύκολο να πα στην έδρα του Άγιαξ να παίξει μπάλα ή τέλο πάντων να κάνει το παιχνίδι σου. Δεν παίζει και στην έδρα του Θερμαϊκού Θέρμη, Νίκο. Σωστά. 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 Εντάξει, γενικότερα πάντω στο μπάσκετ τη πόλη την επόμενη σεζόν θα περάσει δύσκολα, θα λέγαμε. Φίλε, όχι. Ο Ηρακλής παίρνει και Ντάριο Γκάρετ. Μια χαρά. Αυτό είναι ο δικό σου, δεν ήταν. Ναι. Ποιος ήταν πέρυσι στον ΠΑΟΚ ή πρόπερσι? Πέρσι. Πέρσι, μάλιστα. Δεν τον Ηράκλη. Πολύ χρήσιμο μέσα στη ρακέτα, που βαράει τους πάντες. Εντάξει, δεν είναι τώρα κανένα... Εντάξει, με τον μπάσκετ δεν έχει καμία τρομερή σχέση, αλλά δεν τον θέλεις να... Τον θέλεις για να δει. Να είναι τελικάτος. Ναι. Ναι. Το θέλεις, τον θέλεις να δει, να παίρνει rebound, να κάνει τάπες, είναι πολύ καλός αυτό. Ναι. Δηλαδή, ο Ηράκλης καμιά 800, μπάτζετ έχει, θες να μου πεις. Όχι, μου φαίνεται λίγο μεγάλο το ποσό. Δεν νομίζω να είναι τόσο. Με τι λεφτά έχουν δουλευτεί, Νίκο, δηλαδή. Εντάξει, ο Γκάρετ δεν είναι ακριβώς παίκτης, φίλε. Ο Γκάρετ πέρσι στον ΠΑΟΚ έρθει με 40 χιλιάρικα. Ο Γκάρετ είναι ιδιαίτερη περίπτωση στο θέμα των χρημάτων. Ναι. Αν και από τους πρώτους που έφυγε. Ναι. Έχει πολύ χρήμα πίσω στην Αμερική. Είναι φραγκοκίλερ. Δεν ξέρω αν είναι φραγκοκίλερ. Έχει πολύ χρήμα οικογενειακό. Από πού, ρε φίλε, τι κάνουν, όπλα πουλάνε. Μάλιστα. Σπίτια! Real estate. Και λέει. Ας παίξω μπάσκετ για να περνάει και η ώρα μου. Ναι, όντως το μπάσκετ εντάξει, ζει από αυτό, αλλά έχει και πολλά χρήματα πίσω από το άλλο. Δηλαδή και να μην παίξει μια χρονιά δεν είναι ότι θα πεινάσει. Δεν θα πεινάσει. Όχι, δεν θα πεινάσει, νομίζω ότι θα είναι καλά. Βέβαια ξαναλέω ότι ας πούμε ο Γκάρετ πέρσι έφυγε πρώτος. Ναι. Για το θέμα των χρημάτων. Φαντάσου. Ναι. Σαν τον Τζέι Κόεν ένα πράγμα που έχει ο Άρης πριν λίγα χρόνια. Που έχει. Είναι καθώς απλά. Και αυτός είναι πολύ απλά. Εβραίος κιόλας να πούμε. Απλαδούρα να πούμε. Είναι Αμερικανοεβραία η κατάσταση. Ναι. Και τα χρήματα αλήθεια δεν του λείπανε. Βέβαια τον υποτιμούσαμε τότε στον Άρη. Στην Μακάμπη μια χαρά είναι.
Εντάξει, έχει ρόλο εκεί πέρα. Νομίζω παραμένει κιόλας στην συγκεκριμένη ομάδα. Ο Λάκη Τζόνς πήγε στον Πανιόνιο. Τεράστια επιλογή από το Λάκη Τζόνς, πραγματικά εκπληκτική. Να δει την απόρρεφη, okay. Ο Λάκη Τζόνς. Ένα μηδέν η Σλάβια Πράγα στην Κλούζ, ναι. Μάλιστα. Πιστεύω ότι αν είχε 10% περιεχομένου στο κεφάλι του, 10% όχι 60-70, θα έπαιζε. Δεν σου λέω ότι θα έφτανε επίπεδο Ευρωλίγκα, ρε φίλε, αλλά θα ήταν ένα πολύ χρήσιμος ρολίστας σε πολύ καλές ομάδες EuroCup Champions League. Ναι. Και πρόσεξε, έπαιξε στον ΠΑΟ και τον Άρη 2 χρονιές. Στον ΠΑΟ έκανε πολύ καλή χρονιά. Στον Άρη έκανε, okay, τι μία χρονιά σε σχέση με την ομάδα την οποία ήταν, δηλαδή, εννοώ το αγωνιστικό. Και δεν μπορεί να βρει, ρε φίλε, να πάει κάπου καλά. Που ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ό,τι και να είναι, σε ό,τι φάση και να είναι, ναι, στην αγορά μετράνε. Δηλαδή στο βιογραφικό σου μετράει. 100%. Για αυτό το επίπεδο τώρα, έτσι. Και πάει στον Πανιόνιο. Τι να πω, ρε φίλε, ξέρω. Πιστεύεις ότι φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη υπάρχουν συμπόλοι άτομα τα οποία. Εγώ ήμουν προσωπικά έτοιμος να συγχωρήσω τον Λάκη Τζόνς, άμα ήταν να επιστρέψει. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα. Δεν είναι ότι δεν θα έλεγες όχι, δηλαδή. Θα έλεγα ναι με τρέλα. Προσωπικά. Τον θεωρώ στο καθαρά αγωνιστικό. Ναι. Πάρα πολύ χρήσιμο παίκτη. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άγιαξ και πάλι. Πιστεύεις ότι υπάρχει κόσμος στη Θεσσαλονίκη που θα τον ψάχνει τώρα που φεύγει. Πόσο ξέρω, όχι. Α, καθάρισε κομπλέ. Α, και το έχω παρατήσει λίγο το ρεπορτάζ τώρα, ξέρεις, δεν... θα ανοίξει εκεί δουλειές. Εκεί 1000%. Πανιόνιος συγκεκριμένες είναι ομάδα... Τέλος πάντων. Πανιόνιος έχει λεφτά, δεν έχει, τι έχει αυτός. Βέβαια, έχει. Έχει. Και αν δεν έχει, βρίσκει μες στην πορεία της σεζόν. Από πού? Ναι. Από πού? Άμα χρειαστεί, θα βρει. Όπα! Κάτι θέλει να πει τώρα, αφήνει εχμές ο συνάδελφος. Ντόπαρε ψυχολογικά. Του πήρε σε όλους φίλο Πανιόνιος πέρσι. Νομίζω κανένα μήνα πίσω τους άφησε. Προπονητή ποιον έχει? Έναν Λίβανο. Λιβανό. Λιβανό. Ήταν στην Κύπρο αυτός. Ο Λιβανέζος από το ίστο τέρι μου. Κάνω και πολύ καλό Λιβανέζο. Εγώ. Εγώ. Λιβανέζο εγώ. Πρέπει να το βάλουμε αυτό το ηχητικό, ρε φίλε. Για το Λευθέρι τον Ποχωρή θα πει τίποτα, ρε φίλε, που τον αφήνει να φύγει το παιδί. Λεύμπο, δεν τον αφήνουμε. Ο Γουίλι, όπως τον αποκαλούν κάποιοι, επίσης, λέει ότι είναι τέτοιο. Επίσης η περίπτωση Ποχωρίδη πολύ, πολύ, πολύ ιδιάζουσα, ρε φίλε. Δεν... Οι επιλογές του είναι... Δεν ξέρω αν είναι παράδειγμα προς αποφυγή, αλλά οι επιλογές του είναι πολύ... Μπορείς να συζητάς πάρα πολύ, ρε φίλε. Η επιλογή του βασικά να επιστρέψει στον Άρη και τώρα να ξαναεπιστρέψει στον Παναθηναϊκό... Αν επιστρέψει τελικά. Αν, λογικά θα επιστρέψουμε τον ένα με τον άλλο τρόπο. Ναι, γιατί να σου πω λέω κάτι, δεν μπορείς να ζητάς από τον άλλον ή να του λες ότι έχει συμβόλαιο, του χρωστάς λεφτά και μπορείς να σου κάνει προσφυγή. Και όταν ξέρεις επίσης ότι... Εντάξει, δεν φεύγει, ρε φίλε, για να πάει, ξέρω εγώ, στον Ιωνικό. Ναι, στον Πάο. Να πας στον Παναθηναϊκό. Ναι, okay. Στον... Και είναι και παιδί δικό σου, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Εντάξει, με τον έμερο τώρα νομίζω ότι εντυπώσεις προσπαθεί να δημιουργήσει περισσότερο διοίκηση του Άρη. Συγκεκριμένη περίπτωση, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, εκεί θα καταλήξει ο Μποχωρίδης. Εν τω μεταξύ, ο Άγιαξ είναι μόνιμα στην επίθεση. Μόνιμα. Γυρνά το κεφάλι μου. Δεν υπάρχει ξανά. Σώπο έδωση σήμερα. Άστος. Ξανά. Αν πρέπει να γίνει θαύμα για να τον αποκλείσει. Μια που είπε θαύμα, τώρα διαβάζω δηλώσει του Κωστένογλου. Ο οποίο βέβαια. Πάτερ Νίκο. Δεν γινόταν να μην χρησιμοποιήσει λέξει όπω. Πίστη. Γιατί λέει για το αν υπάρχει τρόπο για την ανατροπή. Λέει υπάρχει τρόπο. Θα κάνω τώρα φωνή Κωστέ. Γκόλι μπρίζε 1-0. Υπάρχει τρόπο για να κάνουμε την ανατροπή, γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ και θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να το αποδείξουμε. Τα λόγια όμως είναι εύκολα. Αυτό που δεν θέλω να δω είναι την απελπισία και την αμέλεια. Αυτά σκοτώνουν τον άνθρωπο. Την αμέλεια. Ναι, ναι, ναι. Για την τελευταία λέξη στους παίχτες πριν μπουν στο γήπεδο, απαντάει να δω στην πράξη τη λέξη. Παναγιά μαζί σας. Να δω στην πράξη τη λέξη πίστη για να επιβεβαιωθεί πως αυτή μετακινεί βουνά και νικά πάσης φύσεως τάξη. Τέλεια. Ρε τον Κώστε. Που τότε με βάση την πίστη είχε δώσει μια ευκαιρία στο ρόλ μπράβο και τον έβαλε χάφ με τα τρίκαλα και έχανε τον μπαλμπό να πούμε και μας έβαλε τον γκολ. Τώρα και εσύ εντάξει. Και αριστερό μπάκα τον έβαζε και στο όπλο μπορεί να τον έχανε καλώς πάλι. Ρόλ μπράβο, ναι εντάξει. Λόγω κακής κατάστασης. Λόγω κακής κατάστασης, ναι. 2-3 η Everton μέσα στη Lincoln, μάλιστα. Ρε τον Κώστε, Ένογλου, μάλιστα. Όταν σου δείχνει εμπιστοσύνη και σεβασμό ένας άνθρωπος με τεράστιο ειδικό βάρος και όταν αγαπάς τη ζωή, στην αγάπη δεν έχει λογική. Όσον αφορά τις αλλαγές στο παιχνίδι, είναι ένα διόμορφο μάτς, δεν μας ενδιαφέρουν. Α,
Ναι. Το ποδόσφαιρο σημαίνουν αναπάντεχα γεγονότα. Δεν είναι εύκολο. Τη λέξη πίστη, αν τη δούμε επιδερμικά, θα έχουμε μια τυπική αλλαγή. Θα ήθελα να δω μια ομάδα για λογικά λεπτά πώς αντιμετωπίζει μια διαφορετική προσέγγιση, με διαφορετική προσέγγιση, σοβαρότητα, πειθαρχία το μάτς αυτό. Μάλιστα. Και εσύ, ρε Κωστέ, δηλαδή τώρα που θέλω να πα με τρία στόπερ εκεί πέρα. Κάτσε, μην γράψει το κοντέρ κανένα. Μην ανέβει πολύ άσχημα. Θα ήθελα. Εκεί πέρα πίσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Η Άκη έχει χάσει ένα-τρία. Με το χάτρικ εκείνου του παλικαριού, του δυνατού. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μελισσανίδη. Το Σάκη το Ρουβά. Τον κύριο Μελισσανίδη για την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση. Βρίσκομαι εδώ και μήνες στο σύλλογο. Έχω υπάρξει ποδοσφαιριστής και προπονητής της ΑΕΚ. Γνωρίζω το σύλλογο. Είμαι προετοιμασμένος. Άρε, Πάτερ Νίκο. Και μπορώ την κατάλληλη στιγμή να βοηθήσω όταν χρειαστεί. Ήρθε κάτι αναπάντεχο. Ο κύριος Μελισσανίδης μας έχει συνηθίσει να παίρνει έγκαιρες αποφάσεις. Αυτό έγινε και κλήθηκα να βοηθήσω. Όχι τον πρόεδρο, ρε παιδιά, όχι τον πρόεδρο. Εσείς, όχι τον πρόεδρο. Ρε, τι γίνεται. Εγώ είμαι πολύ υπέρ στην ΑΕΚ με Ήλια Ήβης, να ξέρεις. Δηλαδή, αν ήμουν Καρυπίδης, επειδή έχω και καλές σχέσεις, θα προσπαθούσα να τον καπαρώσω από πριν. Ρε, εσύ, ο Ήβης, σε ρώτησα και την προηγούμενη φορά. Χρόνια. Ως τεχνικός διευθυντής. Ναι, χρόνια ήταν μάνατζερ παιχτών, τώρα ως τεχνικός διευθυντής. Ο Άρης είχε και παίχτες του τα προηγούμενα χρόνια. Του Ήλια Ήβης. Ναι, μα γι' αυτό σου λέω και εγώ, ως ατζέντη το ξέρω. Γι' αυτό ναι, ναι. Λειτουργεί ως τεχνικός διευθυντής. Ο Ήλια. Ως ατζέντη που ως θα λέει τώρα από οικογένεια. Και επίσης ξέρω και ένα ακόμα άτομο στην οικογένεια του Άρη που θα ήθελε πολύ τον Ήλια Ήβης να γυρίσει. Εμένα μου είπανε. Ένα γυρίσει τον Άρη. Αδελφός του. Αδελφός του. Γενικότερα με την οικογένεια τα πηγαίνει καλά. Περίφημα θα έλεγα. Εκεί οι Ήλιοι ευλάντανε και τα γνωστά. Καλά τώρα, εντάξει, με αυτούς θα έκανε πάρτι. Αλλά εντάξει, να δούμε λίγο τέννις και τέτοια. Αλλά δεν του γίνεται το χατήρι μέσα στη μέση. Θα του γίνει κάποια στιγμή. Θα του γίνει, πιστεύω και αυτόν το χατήρι. Ο Αποέλ μπροστά, για να δούμε αυτή τη φάση και να πάμε στο διάλειμμα. 1-0 είναι, παιδιά. Όσο παίζει, ελπίζει η ομάδα της Λευκωσίας. Μπορεί να σηκώσει μια μισή πόλη βασικά, γιατί είναι ολόκληρη, στο πόδι. Αν βάλει ένα γκολ αυτή τη στιγμή, κυκλοφορεί την μπάλα η ομάδα του Αποέλ. Δεν τη χάνει. Ο Τάλια Φίκο βλέπω πιέζει εκεί πέρα στα αριστερά. Και θα χάσει την μπάλα από Αποέλ, αλλά με φάλου σε καλή θέση. Έλα τώρα. Έλα, αγοράκι μου. Έλα, αγοράκι μου. Χτύπα το καλά. Να σηκωθούμε όλοι όρθιοι πάλι όπως πριν. Ο Τάντης διαμαρτύρεται, βλέπω. Τώρα θα εκτελεστεί το φάουλο για τον Αποέλ. Όχι, τι κάρτα έδωσε. Σε παίχτη Αποέλ. Ζουαζίνιο. Για ποιο λόγο. Τι έχει κάνει ο εγκληματίας. Νομίζω ότι είχε το φάουλο του Άγιαξ. Όχι, φάουλο του Αποέλ. Ωραία, από τα δεξιά. Για να δούμε. Πάμε. Στο 71. Στο 71. Και περιμένει. Για να δούμε. Δες το τείχος που του βάζει ο Άγιαξ. Πάμε, βρε, μπορούμε, σου λέω τώρα, πάμε. Ποιος θα το βάλει, ο Μερκής θα το βάλει. Μερκής, έλα, εκτελεί. Καλό, καλό, αχ, έλα. Η μπάλα από τα αριστερά, σέντρα, τι κάνεις ρε αγόρι μου, κατέβασέ την. Out για τον Άγιαξ, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, στοίχημα.gr, μαζί μας η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος, στηρίζει και την απόψινή εκπομπή, επιστρέφουμε σε λίγο. Νωρίτερα Λίλη σε Ντετιέν 3-0. Βλέπω ανακοίνωσε και η Μπορντό την παραχώρηση του Ντάνιελ Μαντσίνη στον Άρη. Ο Τσάμπιος Λιγκ Άγιαξ από Ελ 1-0. Μπριζ Λίντσερ 1-1 με 10 η Λίντσερ. Σλάβια Πράγας Κλούζ 1-0. Τα σκορ τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στα παιχνίδια. 2-0 ο Άγιαξ μόλις τώρα με τον Τάντιτς Νίκο Μοσχοβίτη, το πουλένσου, ο οποίος πανηγυρίζει κιόλας έξαλα στο 80 λεπτό. Οι ελπίδες των Κύπριων για πρόκριση νομίζω ότι εξανεμίστηκαν μετά από αυτό το τέρμα του Σέρβου. Και πλέον θα συνεχίσεις... Θα ήθελα να πω τώρα αυτό που έχω στο μυαλό μου από τον θρηλυκό φίλο του Άρεο σε εκείνο το παιχνίδι που έλεγε «Χαρήκατε». Εντάξει, δίκαιο Άγιαξ σήμερα 2-0. Ναι, έτσι. Δύο. Σήμερα είναι το αποτέλεσμα, όντως, ναι. Εν βάση τη εικόνα του αγώνα. Okay. Το Ζήγη συνεχίζει να πανηγυρίζει. Τα λέμε όλα, φίλε. Κάτσε, Ζήγη, λέω. Κάτσε, Τάντη, αγόρι μου. Δεν έβαλε γκολ στην Μπαρτσελόνα. Ξεκόλα λίγο να πούμε. Κομπλεξικό παιδάκι. Παιδάκι. Ωραίο. Passing game, φίλε, τον Άγιαξ. Αυτό το πράγμα που το θυμάμαι και το μάτι του Μπα σε κλειστού χώρου. Πώ κυκλοφορούν την μπάλα αυτά τα παιδιά. Όχι μόνο σε κλειστούς χώρους, στα μεσοδιαστήματα. Και στα μεσοδιαστήματα, σωστά το θέτει ο συνάδελφος. Και ο Τάντιτς κατέβαζα με το αριστερό. Να ανοίγει λίγο, χλακ, πάρτο, 2-0, ωραίο γκολ για τον Τάντιτς, 2-0 ο Άγιαξ, τέλος. Ο Αποέλη συνεχίζει ο μίλους του Europa League. Καλό για την Ελλάδα αυτό, είναι η αλήθεια να τα λέμε όλα.
Και δεν αποκλείει φυσικά αν ο ΠΑΟΚ περάσει αύριο να συναντηθούν τελικά στο Europa League ΠΑΟΚ και ΑΠΟΕΛ. Βεβαίως, βεβαίως. Έλα, εκτός ομάδας εκεί, τι πειράζει. Α, με το ΑΠΟΕΛ, ναι, εντάξει, δεν με πειράζει. Α, δεν σε πειράζει. Καλός ΑΠΟΕΛ. Καλός ΑΠΟΕΛ. Καλή ομάδα. Καλό και το ταξίδι στη Λευκοσία για το Σταύρο Κόλκα. Αν θέλετε, πάω κι εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Καλησπέρα στους φίλους του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα στους φίλους του ΠΑΟΚ από το Αθηπί. Γιατί όχι. Ναι, την κερυπέραντε από την κερκίδα τον Πορτοκαλί. Ο Άγιαξ πάλι μέσα στην περιοχή. Αυτή τη φορά δεν θα πάει σε τελική. Η μπάλα πρέπει να έχει βγει, δεν είναι φυγή. Τέλος πάντων, τελειώσανε τα ψέματα εκεί πέρα. Λοιπόν, για ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο είπαμε, για ΠΑΟΚ μπάσκετ είπαμε. Για Άρη μπάσκετ ψηλό είπαμε. Με Λευμπό, διαβάζω εδώ πέρα σκληρό πόκερ, λέει Άρη Ποχορίδη κτλ. Τα δουλευμένα του λέει ο παίχτης, το συμβόλαιο του λέει ο Γουλιέλμος. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα να σου πω λέω κάτι. Δηλαδή, ο Ποχορίδη σου λέει τι είναι το buyout, 15.000. Οκ, υπάρχει. Τώρα Παναθηναϊκός ο ίδιος θα τα δώσει. Okay. Και σου λέει να κάτσουμε να τα βρούμε τι μου χρωστά, ας πούμε, για να το καθαρίσουμε. Και του λέει ο Γουλιέλμος, όχι, δεν σου χρωστάω τίποτα. Δηλαδή, ρε φιλέ. Εντάξει. Okay. Να. Τι να πω, φίλε. Πραγματικά, εγώ είμαι τη άποψη ότι όταν. Θέλω σε αυτό το ποσό το χαρίζει ο Ποχορίδης. Και άντε γεια, δηλαδή. Άντε γιατί με... Κοίτα, εκτός αν επιδιώκει και αυτό ο Γουλιέλμος. Άκου λίγο. Με τον Ποχορίδη και τον Άρη δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος για άντε γεια. Ποτέ. Να. Ακόμα και τώρα, εγώ δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι ο Ποχορίδη θα παίζει τον Παναθηναϊκό του χρόνου. Ναι. Δεν βάζει το χέρι σου φωτιά. Όχι. Συν το ότι το παιδί έχει και ένα προσωπικό ζήτημα το οποίο. Αυτό δεν το γνωρίζω. Μπορεί να παίξει ρόλο. Ναι. Στο να μην φύγει από Θεσσαλονίκη τέλος πάντων ή να παίξει ρόλο τέλος πάντων να μην απομακρυνθεί από εδώ. Okay. Ναι. Πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτά όταν μιλάμε για. Σωστό. Σωστό. Κινήσεις, μεταγραφές και όλα αυτά. Σωστό, συνάδελφε. Σωστό. Εγώ πάντως αν ήμουν Γουλιέλμος, να σου πω κάτι. Θέλει να φύγει το παιδί, άστα να φύγει. Α, τι το βασανίζει τώρα. Ναι, συμφωνώ. Δεν είναι δηλαδή το. Δεν είναι όριο, δηλαδή, και να σου πω τώρα κάτι, και να μείνει μετά από όλο αυτό το πράγμα, οι σχέσεις τους, θα είναι, δεν θα είναι οι καλύτερες δυνατές. Δηλαδή, το γυαλί έχει ραγίσει λίγο, θα λέγαμε, με την όλη στάση του Άρη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και όταν ο παίχτης... Κάτω να σου πω λίγο κάτι. Καλά είναι ο Άρης γυαλί... και ο Ποχορίδης, οκ. Okay, ναι, ποιο γυαλί δεν έχει, δεν έχει ραγίσει με τον Άρη σε αυτή την κατάσταση. Ποιο γυαλί δεν έχει γυαλίσει. Τι να σου πω, Ρενικό, δεν ξέρω. Εντάξει, πάντως ο Άρης έχει πάρει το μιλό σου μέσα στη μίση, έχει κάποιες συμφωνίες αν λύσει τα μπαν. Πάντα με αυτό ως δεδομένο, αν δεν λύσει τα μπαν. Εντάξει, τώρα η επιμονή του Γουλιέλμου για τον Ποχορίδη. Πιάτσα, λέει, θα τα λύσει. Σε εμπιστεύομαι γιατί είσαι μέσα στην πασχετική πιάτσα, Νίκο Μοσχοβίτη. Άρα κάτι παραπάνω θα ξέρει. Αλλά να σου πω κάτι με τον Γουλιέλμου και τον Άρη, εγώ θέλω να το δώσω. Θα τα λύσει τώρα, κοίταξε. Κανένα αρκετό που ακούει δεν πιστεύει ότι θα πάει, ξέρω εγώ, στον. Πες κανένα, το Κάμινγκ, α πούμε, και του χρωστάει. Ξέρω εγώ, 70.000 έχει επειδικά σε FIBA και θα τα δώσει όλα, έτσι. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι το να τα λύσει είναι να δώσει κάποιες προκαταβολές και να υπογραφούν διακανονισμοί, αυτό. Ναι. Έτσι. Τι να σου πω, Νίκο, δεν ξέρω. Εγώ θέλω να το δώσω στο χαρτί. Και το θέμα μετά, το έχουμε πει πολλές φορές με τους διακανονισμούς, είναι να τηρήσει τους διακανονισμούς. Γίνεται πλέον, πρόσεξε με λίγο. Πέρσι ο Άρης τέτοια εποχή ψηλό είχε κάνει ομάδα. Ναι. Τι, έτοιμο ρόστερ είχε. Με τρέλαρχο. Και με μπαν. Okay. Τώρα, άμα δεν τα λύσει. Έχει θέμα. Δεν είναι ομάδα. Έχει θέμα. Ποιο θα παίξει με το σιδερό Ηλία. Το παιδί είναι μια χαρά για την ηλικία του, έτσι. Ναι. Και το Βλάσιο. Ο Βλάσιο, βέβαια, πέρασε επαγγελματικό συμβόλαιο. Έχει τώρα η Ελλάδα, δεν έχει επιλογές. Ναι. Όντως δεν έχει. Είναι περιορισμένες πλέον πολύ. Σακελαρίου θα πάρει, λένε. Διάβαζα ρεπορτάζ από τον Ιγκάτζιου. Τώρα τι να σου πω, Ρενικό. Είναι εκεί πέρα η κατάσταση. Το Σακελαρίου, ρε φίλε, ακούγεται τόσο καιρό, γιατί δεν ανακοινώνει. Δεν ξέρω, μήπως έχει να κάνει με τον Ποχορίδη. Αλλά και πάλι, δηλαδή και ο Ποχορίδης να μείνει, γιατί δεν τον πάρει ο Σακελαρίου. Πάρει έναν Έλληνα παίχτη. Σίγουρα πράγματα. Τι θα κάνει, από πόσου ξένου θα πάρει. Ο Άγιαξ πάλι μπροστά, όλη κάτι φορά. Δεν ξέρω. Και το πρωτάθλημα ξεκινάει. Το έβγαλε. Και το πρωτάθλημα ξεκινάει σε. Πόσο? Σε λιγότερο από ένα μήνα πλέον. 25 νομίζω είναι το πρώτο τζάμπολ τη σεζόν. Και τα τηλεοπτικά ναι, πού είναι. Της Basket League. Ναι. Σύμφωνα με την περσινή συμφωνία της ΕΡΤ, ναι. Με την Basket League, τον 11. Τον 11. Έτσι. Η συμφωνία αυτή ήταν διετής. Αχα, άρα και τον χρόνο. Τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. Δεν έχει ακουστεί κάτι για την Basket League, είναι η αλήθεια. Ναι. Όπως ακούγονται τα τέρατα που ακούγονταν για τη Super League. Τέρατα. Οπότε πιθανολογώ ότι συνεχίζεται με τα ίδια δεδομένα. Έτσι κι αλλιώς,
Δεν είναι και τα λεφτά τώρα τίποτα πάρα πολλά για την, για την, το πακέτο του μπάσκετ, ας πούμε, εντάξει. Ναι. Δεν είναι τίποτα τρελά χρήματα. Okay. Σωστό. Σωστό. Σύντοτι, αν η ΕΡΤ πει ότι το παρατάει, αν υπάρχει πολιτική απόφαση για το παρατήρηση, το μπάσκετ τελείωσε. Δεν θα βλέπουμε, είναι ξεκάθαρο. Θα βλέπουμε και με τι θα μείνει Παραθυναϊκό μετά. Και ΑΕΚ. Και με τι θα μείνει μετά από την πλευρά αθλητικών ελληνικών τώρα, εντάξει. Δεν... Μα σου λέω, δεν θα ασχοληθεί κανένα. Ωραία, φάση ο Άγιαξ. Δεν ασχοληθεί άνθρωπο, λε. Ποιο θα πάρει, θα ναι. Πει, μα ενδιαφέρει καν τι αυτό, το, αυτό είναι προϊόν για να προβάλλουμε. Δεν γίνεται. Σωστό. Δεν έχει και άδικο αυτό το θέμα. Το θέμα είναι μετά ποιο θα διαφερθεί. 1-2 η Μαρσέη, βλέπω. 2-1 η Μπρίλ στη Λίντσερ. 1-0 παραμένει η Σλάβια Πράγα. Κοσμοτέ δύσκολα, Βασίλη Κουντή και πέρα δεν ψήνεται καθόλου. Ποιο θα ασχοληθεί, ρε φίλε. Τίποτα. Μόνο για το και μετά και το κάζο που έπαθε και με τον Ολυμπιακό. Ναι. Μόνο για το εσύ, μάλιστα. Τι να πω, φίλε. Πραγματικά το μπάσκετ είναι αφημένο στη μοίρα του εντελώς σε αυτή τη χώρα. Η εθνική βέβαια ζεσταίνει ξανά τον κόσμο με το συγκεκριμένο άθλημα και λόγω ότι το κούμπο γίνεται κύριο σε αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι ότι το κούμπο ζεσταίνει τον κόσμο, όχι εθνική. Ναι, ότι το κούμπο κυρίω ζεσταίνει τον κόσμο. Για το κουμπαράκι, ρε φίλε! Να σε πάω και στο ποδόσφαιρο. Τώρα που το πήρα το μάτι μου σε ένα αθλητικό σάκι των Αθηνών. Που ήταν να παραπευθεί και τελικά το βάλανε βάρ στον Άρη στο Βόλο το Σάββατο. Με κομίνη να σφυρίζει τον Άρη για τον Κουμπαράκι να είναι στο ΒΑΡ. Κουμπαράκης. Κομίνη στο ΒΑΡ με τα τέτοια, έτσι. Κομίνη όχι στο ΒΑΡ, κομίνη στο γήπεδο. Κομίνη στο γήπεδο. Ήταν, ναι, για την πρώτη αγωνιστική λέω. Α, γιατί, ναι, ήταν με τα σουβλάκια. Θα το ρωτήσουμε το Σάββατο, θα πάμε στο Βόλο. Ρε, τα σουβλάκια ήταν καλά τουλάχιστον. Δεν υπάρχει παιχνίδι του Κομίνη ναι. Από το θηλυκό εκείνο πια, ναι. Το ιστορικό, από τότε που να έχει εμπλακεί με κάθε τρόπο. Ναι. Και να μην έχουν υπάρξει από μικρά μέχρι μεγάλα παράπονα. Δηλαδή δεν υπάρχει παιχνίδι του Κομίνη από τότε που να έχει οριστεί και να πέρασε απαρατήρητος. Ναι. Ακόμα και σε αυτό που ήταν διαιτητής ΒΑΡ έγινε το σκηνικό με τα σουβλάκια. Κομίνης ο οποίος πέρυσι, την τελευταία φορά σφίριξε τον Άρη πέρυσι. Ο διεθνής, έτσι. Και διεθνής κιόλας, ναι. Είχε σφίριξει τελευταία φορά τον Άρη πέρυσι μέσα στη Νέα Σμύρνη που δεν ήταν στο πέναλτι και είχε χάσει ο Άρης 1-0 τον Πανιόνιο. Πολύ σωστά. Νομίζω ήταν το τελευταίο παιχνίδι του έργα ή πρώτο-τελευταίο. Πρώτο-τελευταίο, όχι. Ναι, μπορεί να ήταν πρώτο-τελευταίο κάπου εκεί. Πρέπει να ήταν το συγκεκριμένο. Από εδώ δεν τον είχε ξανασυμφίλει στον Άρη, το βρίσκουμε ξανά στο δρόμο μας. Σου είπα το μάτς του Σαββάτου, δεν σου λέω ότι θα κερδίσει ο Άρης. Κάτι δεν μου κάθεται καλά μέσα μου. Δηλαδή, Σάββατο, 9.30 ώρα το βράδυ, με τον νεοφώτη στο Βόλο του Μπέου, με τον Κομίνη διαιτητή, με τον Κουμπαράκι στο ΒΑΡ. Δεν μου κάθεται καλά αυτά τα πράγματα εμένα. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα το σκηνικό. Μακάρι να βγω ψεύτης. Κάτι δεν μου κάθεται καλά. Που και ο Βόλος δεν είναι φόβητρο, οκ, εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Απλά έχει πολύ ενθουσιασμό, ειδικά και μετά την νίκη στην πρεμιέρα που έκανε με τον Πανιόνιο. Ο Βόλος έχασε το στόπερ. Στο Βόλο, Νίκο. Τι? Σε ποιο γήπεδο του Βόλου παίζει? Στο Πανθεσσαλικό από φέτος. Α, παίζει στο Πανθεσσαλικό. Ναι. Okay. Μέχρι πέρυσι νομίζω ήταν στο ΕΑΚ. Αυτό σε ρωτάω, για το Πανθεσσαλικό για να γίνει έδρα. Πλέον είναι, ναι, πλέον είναι, από φέτος είναι στο Πανθεσσαλικό. Εντάξει, περισσότεροι φίλοι του Άρη θα είναι βέβαια σε εκείνο το μάτς. 10 ευρώ εισιτήριο ο κύριος Αχιλλέας. Ανακοίνωση. Εντάξει, τίμιος. Τίμιος, τιμιότατος, μια χαρά. Εντάξει, πολλοί ας πούμε θα το συνδυάσουν, θα το κάνουν εκδρομή. Άλλοι που δουλεύουν σε αυτό το ραδιόφωνο θα μείνουν και βράδυ. Καλά. Αλίμονο. Όχι εγώ. Αλίμονο. Όχι εγώ. Εμείς θα γυρίσουμε κανονικά τίμη 3.30 ώρα το βράδυ, Σάββατο. Στα σπίτια μας θα είμαστε λογικά. Και το 3.30 είναι το αισιόδοξο, δηλαδή μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω. Μπορώ να πάω ξανά μια βόλτα το μαγαζί που ήμουν τη Δευτέρα, Νίκο, και έφερα φαΐ το Σάββατο το βράδυ. Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Πάλι, ρε Νίκο. Πάλι. Δεν γίνεται δουλειά, ρε φίλε. Πάλι. Σήμερα ήμουν εντωμεταξύ. Έχω πάρει 2 νεκταρίνια. Λέω θα τη βγάλω μέχρι το βράδυ. Νεκταρίνια. Έχω φάει το μεσημέρι. Το πρωί ξεκινήσει με 2 κομμάτια τυρόπιτας μικρά, ψιλοτοξική, οκ, κατεψυγμένη, αλλά εντάξει, για πρωινό πρέπει να τρώσει καλά, ας πούμε, λέμε. Το μεσημέρι φάει φασολάκια. Τα οποία φασολάκια, επειδή εγώ έχω αποβάλει το ψωμί από την διατροφή μου τη μεσημεριανή, εντάξει, θα φάω κανένα μπέργκερ, okay. Δεν έφαγα. Έφαγα λίγο φέτα. Και παίρνω και 2 νεκταρίνια με στην τσάντα, λέω θα τα κουμπώσω και όπου μας βγάλει. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Και είμαι μισή ώρα στο e-food, λέω. Να φάω μπέργκερ, δεν θέλω να φάω ψωμί. Να φάω τώρα τηγανιτό ρύζι, τι τηγανιτό ρύζι, ας πούμε, να πάρουμε τίποτα κανένα κινέζι, κανένα τέτοια βλακεία. Και στο τέλος κατεβαίνω κάτω στο Λάκι. Ανοιχτός ο Λάκι, συγκλονιστικό. Ανοιχτός ο Λάκι, στον πέτυχα, του λέω, αδελφέ, του λέω, πάλι του λέω, αφήναμε τα λεφτά μας 2 εβδομάδες αλλού. Αν μην ξεκουράσω, το λέω κι εγώ. Εντάξει, του λέω, οκ. Σωστά.
Και κούμπωσε ένα παγωτό ξυλάκι. Εντάξει, καλό, δροσερό. Από τα τελευταία είναι κιόλας που θα τρώμε. Βασικά, όχι, εγώ τρώω. Τιμάω και γνωστή αλυσίδα το χειμώνα, αλλά όχι με τέτοια συχνότητα. Λέω, φάει ένα παγωτάκι. Μια χαρά. Εντάξει, τη βγάλαμε. Τώρα το βράδυ θα πάω στο σπίτι, πάλι μπορεί να με πιάσει λιγούρα μου, η αλήθεια. Αλλά... Κατά τα άλλα όμως. Κατά τα άλλα τι. Νεκταρίνια. Εντάξει, έφαγα και το φρούτο όμως, δεν μπορείς να πεις. Δεν είναι ότι έφαγα πολύ βαριά σήμερα. Τώρα, άμα έπαιρνα μπέργκερ, όπα κεφαλιά, ου, εντάξει. Ρε τον Άγιαξε, συνεχίζει, επιμένει. 6 λεπτά καθυστερήσεις έδωσε ο σκύλος. Και κάνει τώρα 2-2 από έλα, το πουθενά. Στις καθυστερήσεις. Και τους αφήνει όλους παγωτό. Πού να, τι είναι, με πάσα πίσω στον τερματοφύλακα, πού να κάνεις 2-2, ρε αγόρι μου. Πού να κάνεις, επίζει ο άλλος στα 4-4, στα 3-3. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Νίκο, αύριο το βράδυ εσύ θα είσαι στο στούντιο. Έτσι λένε οι πληροφορίες μου. Πω, με αντιλητώσαμε, φιλαράκι μου. Έτσι λένε οι πληροφορίες μου. Δεν θα είσαι στο post-game, φιλαράκι μου. Θα είσαι βασικά. Δεν θα... Ρε, φίλε. Αχ, Νίκο. Στα δύσκολα, ρε, φίλε, πάλι, η γνωστή. Για να έχει γίνει καμιά κέντα. Άμα έχει γίνει κέντα. Γραμμές θα βγάλω, να ξέρεις. Άμα έχει γίνει. Καλησπέρα, εδώ είμαστε. 2, 3, 10, 27 και 37. Θέλει στο παρεγγύρι. Ένα μου λέει, ποιο μου το λέει σήμερα, ο Γιωβάνογλου που έχουμε εδώ πέρα. Αυτοί οι εκολαπτόμενοι που μας έχουν φέρει εδώ πέρα. Και έχουν και γνώμη τα παιδάκια. Όχι εντάξει, αυτός είναι καλό παιδί. Λέει, άμα λέει, αποκλειστού να φύγει, λέει ο Φερέιρα. Κάτσε, του λέω, ρε αγόρι που του λέει, φύγει ο Φερέιρα. Κάτσε, εντάξει. Έχει φέρει ένα καλό προπονητή, υποτίθεται. Εγώ νομίζω ότι και να αποκλειστεί, η αύρα για το Φερέιρα. Ναι, η καλή αύρα για το Φερέιρα δεν θα χαθεί. Και να αποκλειστείς και να μην συνεχίσεις στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει επιλογή το αποκλεισμό για τον ΠΑΟΚ αύριο, παιδιά. Ρε Νίκο, πάμε με ένα υποθετικό σενάριο. Σου λέω τελικό Σλάβια Πράγα, Κλουζ 1-0. Ποιο προκύνεται, δεν μας βγάζει στο live εδώ πέρα. Γιατί, θα βγάλει λογικά. Γιατί, ρε Νίκο. Θα έχει άλλα θέματα, δεν πρέπει να αποκλειστεί. Δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πρέπει να το πάει αλλιώς μετά. Θα πρέπει σίγουρα να πουλήσει ένα παίχτη. Financial fair play. Ναι, θα πρέπει να βρει λύση σε διάφορα πράγματα. Εντάξει, δηλαδή πόσο μεγάλη διαφορά. Τελικό και η Breeze 2-1 περνάει στην επόμενη φάση. Στους ομίλους βασικά του Champions League. Όπως και ο Ajax. Δηλαδή, περίμενε, θα σε σώσει τόσο πολύ η παρουσία στους ομίλους του Europa League. Δεν ξέρω αν θα σε σώσει. Αλλά θα καλύψει χασούρα. Δεν ξέρω αν η κατάσταση έχει να κάνει παιδί μου, το να σε σώσει. Ναι. Το να σε σώσει μου ακούγεται λίγο βαρύ. Ναι. Θα σε βοηθήσει. Ναι. Δεν είναι λίγα τα ποσά, δεν είναι λίγα τα λεφτά που παίρνει. Εντάξει, παίρνει καμιά 7-8 εκατομμύρια, παίρνει σίγουρα. Ναι, λίγα είναι. Ναι, ναι, καλά είναι. Εντάξει, δεν είναι και 38, θα πάρει ο Ολυμπιακός. Αλλά οκ, εντάξει, σε βοηθάνε. Ολυμπιακός, θα αναλάκει σε τρομερή κατάσταση. Τώρα, ειδικά στα παιχνίδια των ομίλων, έχει να βγάλει, καλά. Ξέρεις τι όμως, ρε φίλε, αυτό το οποίο, επειδή μας έχει κολλήσει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Ανάλογες μεταδόσεις κάνεις σε οποιοδήποτε παιχνίδι μεταδίδει. Άκεστα, δεν έχω ακούσει άλλο μας πριν Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, αν μεταδώσει, ξέρω εγώ, Hoffenheim, Augsburg, ίσως κάτι Γερμανίες μεταδίδει. Ναι. Διαζώνει και εκεί. Ναι. Και είναι πολύ μεγάλη μορφή. Άκησε. Πώς λέγεται ο άλλος. Μας... Ο Άξο Τσαβδαράς. Ο Άξο Τσαβδαράς. Ο Αριανάκη μεγάλο. Αριανάκη μεγάλο, άρρωστο δηλαδή στην περιγραφή. Ναι. Με τη Μόλντε. Βλέπεις ρε φίλε, εμείς κάναμε καλύτερη, αλλά επειδή δεν είμαστε τηλεόραση, μας τρώνε και δεν λένε ένα καλό λόγο. Μεγάλο Αριανάκη. Ωραίος, δυνατός ήταν όντως σε εκείνο το παιχνίδι. Μέγας γνώσης της. Της Bundesliga, βέβαια, ναι, βέβαια. Ναι. Και οπαδός της Άιντραχτ. Ναι. Ο συγκεκριμένος. Ναι. Δεν πάει με τους εμπορικούς. Πάει με τους άλλους, τους τίμιους. Ο Άγιαξ πάλι μες στην περιοχή, αλλά με αυτό το πλασέ που έχει κάνει αγοράκι μου, δεν θα τη στείλει στην εστία. 5 λεπτό καθυστερήσεων, ακόμα ένα έμεινε. Όλα έχουν τελειώσει. Στην Johan Cruyff Arena, εδώ και ώρα είναι η αλήθεια. Πέρασε και η Σλάβια Πράγας. Αυτή προκρίνεται με το 1-0 επί της Κλουζ. Τι έχει θέλει να κλείσουμε. Όχι ακόμα. Όπου να είναι. Κάτσε, φίλε, μην βιάζεσαι. Εντάξει, ρε Νίκο. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα είναι. Βραδινή, γιατί έχουμε... Να μιλάς για σένα, Νίκο. Έχουμε μεροκάματο. Κάτσε, ρε φίλε, μιλάς για σένα. Εγώ έχω και αύριο το απόγευμα και μεθαύριο το απόγευμα. Στο νέο πρόγραμμα του Λίμπερο, το οποίο θα ανακοινωθεί μέσα Σεπτέμβριο, δεν ξέρω τι θα έχω. Και εγώ και εσύ. Περιμένουμε αγωνία, γιατί γίνονται ζυμώσεις μέσα, μαθαίνω. Εδώ πέρα, να ξέρετε, παιδιά, περιμένετε. Προγραμματάρα ετοιμάζεται. Σήκωσαν μανίκια. Μανίκια στο Λίμπερο. Προγραμματάρα ετοιμάζεται. Να είσαι συντονισμένοι το Σεπτέμβριο για τις ανακοινώσεις.
Θα γίνουν ανακατατάξεις. Θα έρθουν τα πάνω κάτω. Τα βραδινά απογευματινά να έρθουν οι κύριοι, να ξέρετε. Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς. Ορθώς, αν και καθήμενος. Αυτό θα είναι πολύ, πάρα πολύ βασικό. Γιατί δεν έχουμε την ψυχολογική δύναμη πλέον. Εδώ που τα λέμε. Τώρα άρχισε να πεινάω πάλι, ρε Ζάτσε μου. Τι θα κάνουμε. Όχι, όχι, Νίκο. Όχι, 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 μη. Μη που λέει ένα. Μη. Θα δούμε, όχι. Θα πάω σπίτι. Θα φάω στα φυλάκι. Στα φυλάκι. Τι είμαι, τσιμπάρ, παιδί. Μα βάλω εδώ και καμιά σειρά. Με πάρει και ο ύπνος. Μια χαρά. Εντάξει. Όχι σε κάτι άλλο συναδέλφου μα πηγαίνουν και ταράζουν του γύρου, α πούμε, μια μισή ώρα το βράδυ. Εντάξει. Για να βάλω μια τσό. Ντάρα. Αυτό τι κάνει. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Σε καλή κατάσταση είναι. Ακόμα χλαδάκι, αχλαδάκι, μιλάκι. Πορτοκαλάκι. Ναι. Πο... Φασολάκι, μπάμια και τέτοια. Πω, ρέτο σταμ. Ρέτο σταμ. Μπράβο, μπράβο το σταμάτι. Μπράβο. Έχω και να το δω, έχω πάθει ένα στερητικό σύνδρομο είναι η αλήθεια. Στη δικιά του περίπτωση. Αχ, κιό, Μαντσίνη βλέπω έχει βάλει εδώ πέρα. Μη μου κοντέντο, πορέστε νουεύω, ντεσάφιο. Το μήνυμα του Μαντσίνη. Το μήνυμα του Ντάνιελ Μαντσίνη. Μου κοντέντο, μάλιστα. Μπράβο το Μαντσίνη. Μου κοντέντο είναι πολύ υπομονητικός. Ανυπόμονος. Πορέστε νουεύω, νουεύω. Όχι, δεν το έχω. Μου τρανκύλο. Μου τρανκύλο. Πάρουμε τον Αντώνη Σαριόγλου να μας, μας κατοπίσει καλύτερα σε αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Αύριο δηλαδή επιστρέφει Λαράκι. Μάλιστα. Ωραία, η πόλη σε περιμένει. Είναι εδώ για σένα. Αύριο το κανονικά στούντιο. Αύριο κανονικά στούντιο. Παρασκευή κανονικά πάλι εκεί. Αύριο κανονικά στούντιο. Έχω γάμο την Παρασκευή, άστα, μην τα συζητάς. Παντρεύεται ρε φίλε ο κόσμος πάρα πολύ. Κάνα σωστό μας. Λυσάνε όλοι ρε φίλε. Τέλη Ιουνίου, δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουνίου και δεύτερο δεκαπενθήμερο Αυγούστου. Εκεί μετά 15 Αύγουστο πανηγύρι όλοι. Εκεί. Θα τρέξουν, θα παντρευτούν. Γνωστό μας είναι. Δεν θα τον ξέρεις. Συνάδελφος. Ναι, ας πούμε. Αλλά δεν θα τον ξέρεις. Γιατί ασχολείται με το μπασκετικό κομμάτι. Με το μπασκετικό κομμάτι και παντρεύεται. Mm-hmm. Ποιος παντρεύεται μπασκετικός. Είναι στον ΠΑΟΚ, φίλε, ναι, δεν το ξέρεις. Όχι ο χορό. Όχι. Παντρεμένος ο χορό. Εντάξει. Παντρεμένος είναι ο χορό, μπράβο. Το Βιερίνια που έκανε σήμερα τον επιστρατεύσατε και αυτόν για να. Είναι μέγα φαν του μπάσκετ, Βιερίνια. Μην το βλέπεις ένα 60. Μου αρέσει πολύ. Για να πουλήσετε διαρκείας. Και βαρούσε τις μπάλες κάτω, τσακ, τσακ, τσακ. Και το έχει όμως, εντάξει. Δηλαδή δεν φαίνεται να είναι τόσο. Σου λέω είναι, έπαιζε κιόλας. Έπαιζε! Ένα 60. Ναι. Ένα 60 είναι ο Βιερίνια. Όχι, ρε, τόσο κοντός δεν είναι. Έρχεται, μου καταλαβαίνεις που το λέω ένα 60, πασχετικά. Α, εντάξει, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Δεν τους έδωσε όλους ο Θεός ύψος. Σ' άλλο τους έδωσε αλλού. Στο μυαλό. Σωστά. Τώρα κάποιοι άλλοι που σκέφτονται πονηρά μπορεί να πήγε το μυαλό τους αλλού. Αλλά εμείς εδώ πέρα πονηρά δεν σκεφτόμαστε ποτέ. Είμαστε αγνά παιδιά της Εκκλησίας. Και τη προσευχή που θα έλεγε και ο Νίκος Κωνσταντινούπουλος. Λοιπόν, ωραία, συνάδελφε, σιγά σιγά, μα είναι να ρίξουμε αυλαία. Κλείσαμε το μαγαζί για σήμερα, δηλαδή αυτό ήταν. Αυλαία και πάμε, που λέει το τραγούδι. Να ρίξουμε την αυλαία μα σιγά σιγά. Να αποχαιρετήσουμε και τον κόσμο που θα σε ακούσει αύριο εδώ πέρα στο Post Game. Εύχομαι να σε ακούσει χαλαρό, γιατί άμα γίνει το μελέ. Τίποτα, ρε γραμμέ σου θα βγάλω αύριο, τελείωσε. Άμα γίνει το μελέ. Καλησπέρα σας, 2-3-10. Ούτε ρεπορτάζ, ούτε τίποτα εκεί, γραμμές κατευθείαν να λυσάξουν αν γίνει στραβή. Ναι φίλε μου, καλά τα λες, αλλά έχουμε κι άλλους 14 που περιμένουν, να πάμε στον επόμενο. Ωραία, φιλαράκι μου, ωραία. Λοιπόν, ακούς, αυτό δεν το είπα την άλλη φορά. Ποιο? Μετά το πρώτο παιχνίδι με τη Σλάβια, με τη Σλόβα Μπρατισλάβας, ποιος έχει βάρδια το πρωί φυσικά. Εσύ. 65 περίμεναν να περάσουν. Ναι, να περάσει και δεν βρίζω. Μέχρι να τελειώσω, πέρασα τουλάχιστον άλλα 70-80. Φιλέ, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Εννοείται, αφού η ομάδα είχε χάσει. Τι πιο ωραίο από αυτό, για να ξεσπαθώσει ο κόσμος να γράψει τα πει. Με την τρόπο που να περάσει δεν βρίζω, ένας κοινός μας φίλος και συνάδελφος έγινε χθες θέμα σε γνωστό καφενείο το οποίο ακολουθούμε. Σου στέλνω τώρα το print screen. Με τις ευκαιρίες που έχανε ο Μπέρκ. Α, κράξιμο. Δεν τον κράξω. Επειδή τα έχανε ο Μπέρκ, περίμενε, θα σας στείλω και τα σχόλια από κάτω. Ναι. Αριστοτέλης Αβίδης αλήθειας. Μπεταράδες αλήθειας. Μάλιστα. Λοιπόν, συνάδελφε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να σε καλά. Τα λέμε και πάλι από εβδομάδα, σε περιμένουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας.
Λοιπόν, αυτά τον Νίκο Μοσχοβίτη, αυτά και από εμάς. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε τη Στίχημαν που ήταν μαζί μας, κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος, της οποίας την εφαρμογή κατεβάζετε εύκολα και απλά σε τάμπλετ ή κινητό. Ακολουθεί η Ζόγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα, με τον Μπαλαντέρ. Τα λέτε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.